καλό Σάββατο να έχουμε. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη και στη Δήμητρα που γιορτάζουν σήμερα και ασφαλώς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη που επίσης έχει ντυθεί στα γιορτινά της και ετοιμάζεται ασφαλώς για την αυριανή μεγάλη παρέλαση. Εδώ θα είμαστε και θα συμμετέχουμε όσο μπορούμε εμείς από εδώ. Πολλά είναι τα θέματα για σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη μαγειρική. Θα φτιάξουμε μπάρες δημητριακών για τα παιδιά μας, που άλλες φορές αναγκαζόμαστε να τα πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Σήμερα λοιπόν θα τα φτιάξουμε εμείς εδώ στο στούντιο και να μαθαίνουμε κιόλας πώς μπορούμε υγιεινά να τρέφονται τα παιδιά μας. Θα φτιάξουμε κοκτέιλ με τον βραβευμένο, παγκοσμίως βραβευμένο bartender. Θα φτιάξουμε πολύ ιδιαίτερα κοκτέιλ με λίγες θερμίδες και χωρίς αλκοόλ. Το θέμα μας με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και θα έχουμε και τους καλεσμένους εδώ κοντά μας είναι οι εξαφανίσεις των παιδιών που συγκλώνησαν. Και όλα ξεκινήσανε με τη μικρή Μαρία των Φαρσάλων, η οποία αυτή τη στιγμή ψάχνει τους γονείς της. Πολλές οι πτυχές γύρω από το θέμα αυτό. Θα δούμε και έτσι τις εξαφανίσεις που απασχόλησαν περισσότερο και θα το συζητήσουμε εδώ παρέα. Επίσης, θα δούμε μια καινούρια άφιξη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, με ένα περίεργο ζώο. Θα συνδεθούμε αργότερα με τον Στάθη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, για να μπούμε κι εμείς στο κλουβί του δράκου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Βίκη, γεια σου Αλεξία, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, και έχουμε και πολλά θέματα σήμερα, οπότε θα περάσουμε έτσι ένα όμορφο πρωινό. Όμως, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι σήμερα παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το πολύ ωραίο tablet PC της Vivaco. Εγώ αυτό έτσι μάλιστα να το δείχνω από αυτή τη μεριά. Λογικό. Αυτή είναι αυτή που θα μας εξυπηρετήσει, αλλά αυτή είναι που κάνει το στυλ και δίνει το χρώμα. Ένα tablet PC λοιπόν της Vivaco. Παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz. Είχαμε μία εξέλιξη γύρω από το θέμα που παρουσιάσαμε πριν 2 εβδομάδες, τον νηπιοτροφείο της Καλυθέας. Πράγματι. Και βρέθηκε εκεί, στο νηπιοτροφείο, την εβδομάδα που μας πέρασε, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μαζί με διάφορους βουλευτές, και δώσαν έτσι σημασία στο θέμα που αναδείξαμε εμείς και στο κλείσιμο, δηλαδή το κλείσιμο που κινδυνεύει το νηπιοτροφείο. Η αλήθεια είναι και είμαι ότι τους έδωσαν στους υπαλλήλους, έδωσαν στα παιδιά μια ελπίδα ότι κάτι θα συμβεί. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά και οι ανάγκες των παιδιών, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι εδώ πάνω από 10 μήνες. Βέβαια, είναι μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα επειδή χρωστάει το ίδρυμα στο ΙΚΑ και πολλά άλλα. Ο Πάνος Καμένος δεσμεύτηκε ότι θα φέρει το θέμα στην Βουλή. Εγώ λέω να πάμε να δούμε αυτά που δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής μας και από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Το θέμα του νηπιοτροφείου της Καλυθέας που προβλήθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής Magazine Life ήταν ένα θέμα που συγκλώνησε. Όχι μόνο τους τηλεθεατές, αλλά ευαισθητοποίησε και τους πολιτικούς. Και όχι άδικα. Η εξομολόγηση τόσο της μητέρας όσο και της Προέδρου του Συλλόγου των Εργαζομένων άγγιξαν ευαίσθητες χορδές. Θυμηθείτε γιατί. Όταν ήρθατε εδώ και είχατε πάρει την απόφαση ότι δεν γίνεται, δεν μπορείτε να αντικρατήσετε άλλο στο σπίτι την εκταρίτσα. Πώς ήταν το συνέστημα αυτό για μια μαμά? Ήμουν συνέχεια έξω από τα κάγκελα, γύρω-γύρω που υπάρχουν στο ΠΕΝ. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα. Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Δεν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι στην αρχή. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα. Και αισθάνθηκα, το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Ο απλός λαός έμπρακτα μας έχει δείξει την αγάπη του. Ας μας τη δείξει αυτή τη στιγμή και η πολιτεία, το κράτος.
ας μας τη δείξει. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάζα. Με αφορμή αυτό το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, και η βουλευτής Έλενα Κουντουρά επισκέφθηκαν το χώρο του νηπιοτροφείου το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης. Μια επίσκεψη ήταν αρκετή για να δεσμευτεί η Έλενα Κουντουρά ότι το κόμμα τους θα πάει το θέμα στη Βουλή, γιατί το νηπιοτροφείο, με 101 χρόνια ιστορία στην πλάτη του, δεν πρέπει να κλείσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εκπομπή της κυρίας Κιμ Κίλιαν, η οποία ανέδειξε το θέμα. Μας εξέπληξε λοιπόν το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια τεράστια προσπάθεια επί της ουσίας να και διεκδικούν τα χρήματα τα οποία τους χρωστάει το κράτος με αξιοπρέπεια, ενώ το ίδιο το κράτος αυτά τα ελάχιστα που τους δίνει, γιατί από ό,τι μάθαμε η χορηγία έχει επίσης μειωθεί, δεσμεύεται από το ΙΚΑ και τις οφειλές. Αυτό λοιπόν που εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα κάνουμε και με ερωτήσεις μας, αλλά και προσωπικά δεσμεύτηκε ο πρόεδρός μας, ο Πάνος ο Καμένος, ότι θα μιλήσει ο ίδιος με τους υπουργούς και τα υπουργεία, έτσι ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Το δικό της ευχαριστώ εξέφρασε και η Σοφία Μερτίκα, η πρόεδρος των εργαζομένων, που δίνει αγώνα με τη βοήθεια των συναδέλφων της, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιδιαίτερος αυτός χώρος. Ξεκινήσαμε από μία ακτίνα φωτός και προσθέτουμε κάθε μέρα άλλη μία. Βέβαια, δεν μπορώ να πω τίποτα, παρά μόνο όταν θα έχω ένα αποτέλεσμα από όλες τις επισκέψεις αυτές που έχουν γίνει. Αυτά δηλώσανε στην κάμερα της εκπομπής μας, τώρα αναμένουμε. Το θέμα είναι τι γίνεται πίσω από τις κάμερες, έτσι. Αν όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό θέμα μόνο, όπως κάνουν συνήθως τα κόμματα, ή αν υπάρχει ουσία, έτσι. Εννοείς όταν πηγαίνουν οι κάμερες και ανοίγουν τα φώτα το και... Το θέμα μόλις κλείνουν οι κάμερες είναι τι γίνεται. Ή το κάνουν μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Το θέμα είναι θα φανεί αν θα πάει όντως στη Βουλή και αν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω και εγώ και με αυτά που είπε ο Γιώργος. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά, γιατί καλά είναι τα λόγια, αλλά το θέμα είναι μένουμε στα λόγια να προχωράμε στις πράξεις. Και όταν ειδικά αφορά παιδιά, τα οποία, όπως έχουμε δει και στο ρεπορτάζ, αν θα κλείσει όλο αυτό να προστάτευτα, τότε αυτό θα πρέπει να μας ευαισθητοποιεί όλους μας περισσότερο. Οπότε, ας αναμείνουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ναι, και εκεί θα κρίνουμε κιόλας. Γιατί, εντάξει, καλό είναι να δείχνει ένα κόμμα το ενδιαφέρον, από εκεί και πέρα οι πράξεις μετράνε, όπως είπες και εσύ, Αλεξία, και αυτές θα περιμένουμε κι εμείς. Όπως λέμε, εκεί τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε. Και όχι η εικόνα. Έτσι. Αλεξία, πήγε στη Λαϊκή αυτή την εβδομάδα και πήγε στη Λαϊκή για συγκεκριμένο λόγο. Ο κόσμος πλέον ακούω συνεχώς ότι αγοράζει ρούχα από τη Λαϊκή. Κάτι το οποίο πάντα συνέβαινε, δηλαδή πάντα υπήρχαν αυτοί οι πάγκοι στη Λαϊκή που πουλούσαν ρούχα, παπούτσια, διάφορα πράγματα. Αλλά αισθάνομαι, και θα το δούμε αν το επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ σου, ότι όλο και πιο πολλοίς κόσμος, μαζί με τα λαχανικά και τα φρούτα που θα προμηθευτεί από τη Λαϊκή, θα περάσει και μια βόλτα από τους πάγκους με τα ρούχα, γιατί πλέον βρίσκει εκεί πολύ οικονομικά ρούχα, δηλαδή από 3 ευρώ, από 5 ευρώ το κομμάτι, σε πάγκους που πρέπει να ψάξεις έτσι και λίγο για να βρεις το καλό, αυτό που σου αρέσει και το μέγεθός σου και όλα αυτά, αλλά και αυτό έχει κάτι. Έχει και αυτό το χαβαλέ του, να το πούμε έτσι. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η οικονομική κρίση έχει αλλάξει τις συνήθειες των καταναλωτών. Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που καταφεύγουν στη Λαϊκή, όπως είπες και εσύ σωστά πριν. Εκτός από το να ψωνίσουν τα ψώνια για την εβδομάδα τους, αγοράζουν και πράγματα ρουχισμό, δηλαδή παπούτσια, ακόμα και για το σπίτι. Θα το δούμε και στο ρεπορτάζ μετά. Και όχι μόνο ας πούμε, οι νοικοκυρές, οι γυναίκες, αλλά θα ψωνίσουν και για τον σύζυγο και για τα παιδιά τους και ακόμα και για δώρο. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Η οικονομική κρίση αλλάζει τις συνήθειες των καταναλωτών. Η κλασική Λαϊκή αγορά έχει μετατραπεί πλέον σε ένα μεγάλο παζάρι όπου βρίσκεις είδη ρουχισμού κάθε είδους σε χαμηλές τιμές. Και με 3 ευρώ και δεν μπορείς να πουλήσεις. Δεν παίρνουν. Εσείς ψωνίζετε συχνά? Ναι, που Λαϊκή, ναι. Είναι πιο φτηνά. Έχει τύχει να κάνετε και ψώνια και για δώρα από εδώ, προκειμένου να εξοικονομήσετε χρήματα. Ναι, ναι. Μπλούζες, φούστες, παπούτσια που κοστίζουν λιγότερο από όσο ένας καφές. Δεν έχει πια λεφτά ο κόσμος. Τα κοιτάζει, τα ξανακοιτάζει, έρχεται γύρω-γύρω. Και δεν παίρνει τίποτα. Παρά τις δελεαστικές τιμές όμως, κάποιοι εξακολουθούν να μην μπορούν να ψωνίσουν αφού μετρούν ακόμα και το σεντ για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να επιβιώσουν. Τα καλά ρούχα τα μάρκα τα φοράει η κυρία Τσοχατζοπούλ. Ο απλός ο κόσμος όμως. Ο απλός ο κόσμος ψάχνει στα... Μείνανε την τουλάπα. Ψάχνει στα... εδώ. Λέει, εκεί δεν ψωνίζεις ρούχα, πας για τρόφιμα.
αλλά είναι περισσότεροι που ψωνίζουν και ρούχα. Τι να κάνω, γιατί δεν υπάρχουν. Τώρα τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα. Οι πολιτές, όσο και αν ρίχνουν τις τιμές τους, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να πέφτει και το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά. Οι 8 στους 10 πελάτες κόψαν κάτι πιο οικονομικό. Δεν θέλω απόδειξη, κάτι πιο οικονομικό. Ειδικά οι νοικοκυρές, κυρίως για τα παιδάκια. Για τον εαυτό τους, πολύ λίγα. Στους πάγκους της Λαϊκής μπορεί κανείς να βρει και είδη σπιτιού σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι στα καταστήματα. Αυτό αποτελεί κίνητρο για τους καταναλωτές, ακόμα και αν η ποιότητα είναι κάποιες φορές υποδέστερη. Μπορεί να μην είναι η ίδια ποιότητα, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε τα πιο ακριβά. Για πείτε μου, γιατί δεν μπορείτε πλέον να πάρετε τα πιο ακριβά? Αφού είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι. Θα ψάξουν και το τελευταίο 50 λεπτό που λέει ο λόγος να εξοικονομήσουν. Και η ποιότητα πώς είναι σε σχέση με τα καταστήματα? Κοιτάξτε τώρα, ποιότητα είναι σχετικό. Αλλά δεν θα κοιτάξεις το πρώτο είδος, θα κοιτάξεις ότι μπορείς να εξυπηρετεί και σου αρέσει. Πόσο είναι η διαφορά που βλέπετε σε σχέση με τα καταστήματα? Μεγάλη διαφορά από τα καταστήματα. Εσείς πόσο την πήρατε αυτή την κουβέρτα? Αυτή την πήρα 25 ευρώ. Ενώ στα μαγαζιά πόσο έχει? Και 35 και 45. Τώρα πήγα πρώτα σε κατάστημα, ήταν πολύ ακριβή και κατέληξα εδώ γιατί μου χρειάζεται. Ανάμεσα στους πάγκους υπάρχουν και ευκαιρίες που αν ο καταναλωτής καταφέρει να εντοπίσει, μπορεί να υποφεληθεί. Στην κουρτίνα τώρα αυτή, ας πούμε. Θα τη βρω με 15-20, ενώ θα τη βρω εδώ με 6, με 10. Άρα είναι τα μισά λεφτά και λιγότερα. Σχεδόν, ναι, σχεδόν έτσι. Οπότε η εξοικονόμηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Εννοείται. Κάποτε η μόδα λαϊκής απευθυνόταν κυρίως σε ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν πιο ακριβά ρούχα. Τώρα απευθύνεται σε όλους όσοι βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει από τα χαράτσια και ψάχνουν οικονομικές λύσεις για να αντιθούν φθηνά, και είναι πολλοί. Αυτό που εγώ ήθελα να προσθέσω, Κίμ, είναι ότι πιο πριν το target group που έβλεπες να ψωνίζεις τη Λαϊκή ήταν κυρίως πιο ηλικιωμένες κυρίες. Ναι. Τώρα βλέπεις γυναίκες κυρίως, αλλά κάθε ηλικία. Έχει ψωνίσει από τη Λαϊκή? Έχει τύχει να πάρω φουλάρια, ας πούμε. Φουλάρια, εσύ? Φουλάρια έχω πάρει κι εγώ. Καλά, ορίστε φουλάρια, πέσατε. Γιώργο? Εγώ όχι, δεν έχω πάει. Πάντως, εγώ έχω βρει πολύ ωραία πράγματα, το ομολογώ, και πολλές φορές βρίσκεις και επώνυμα προϊόντα πλέον στη Λαϊκή. Πράγματι. Και μπιζού. Μπιζού. Μπορεί να έχει πείσει. Πολύ ωραία σχέδια. Ethnic. Περίεργα. Αξίζει να ψάξουμε λοιπόν. Άμα ψάχνει κανείς, βρίσκει. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Ο Μπάρακ Ομπάμα δεν χρειάστηκε να ψάξει και πολύ. Όχι, ούτε για τα χρήματα που χρειάστηκε, για το κτίνος του. Για το κτίνος του. Βρήκαμε λοιπόν ένα θέμα από το zoukla.gr που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εντάξει, είναι γνωστό βέβαια σε πολλούς, αλλά είναι το ιδιαίτερο αυτοκίνητο του Ομπάμα, το οποίο μετακινείται σε κάθε του περιοδία όταν πηγαίνει και στα ξανακράτη, το έχει μαζί του. Είναι το θαρακισμένο του αυτοκίνητο που έχει την ονομασία το κτίνος, που κυριολεκτικά είναι κτίνος, γιατί οι προδιαγραφές του είναι απίστευτες. Καταρχήν. Συγγνώμη, λέγεται κτίνος. Ναι, γιατί είναι τόσο ογκώδης. Καταρχήν ζυγίζει γύρω στους 7 τόνους. 6.800 κιλά. Και 63 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή και κάποιος επιτίθεται να ήθελε να τον σηκώσει τον Ομπάμα μαζί με την λιμουζίνα με γερανό, ας πούμε. Λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί. Όχι. Και 63 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα είναι ασύμφορο. Όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας έλεγε ο Σαριμπαλίδης για την οικονομία. Ένα κανονικό αυτοκίνητο πόσο καίει? 10, 8, 7, ανάλογα. Είναι ο λευκός πύργος. Ο λευκός σήκος. Ο λευκός σήκος. Ο λευκός πύργος είναι αλλού. Είναι γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει. Να πούμε ότι είναι θωρακισμένο, αντέχει σε επιθέσεις πυραυλικές, σε επιθέσεις με χημικά όπλα. Να φανταστείτε ότι το πάχος από τα κρίσταλα των τζαμιών είναι 20 εκατοστά, φαντάζομαι τόσο 20. Πάχος. Ναι. Πόσο είναι, παιδιά, πόσο είναι το 20, τόσο? Τόσο. Ναι, λίγο τόσο. Μόνο το τζάμι. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος, όταν βρίσκεται από τη μέσα πλευρά του αυτοκινήτου, δεν μπορεί να την ανοίξει την πόρτα. Είναι τόσο βαριά που δεν ανοίγει. Δηλαδή, άμα θέλει να βγει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, πηγαίνουν απ' έξω και το ανοίγουν. Και άμα δεν το ανοίξουν. Αν δεν το ανοίξουν, μένει μέσα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Να σου πω, ανακαλύψαν με νομίζω ένα κενό ασφαλείας όσο αφορά το κτίνος του Ομπάμα. Αν γίνει επίθεση στον Ομπάμα. Αν θέλουν να του ανοίξουν, δεν του ανοίγουν. Θα τον αφήσουν μέσα. Επίδοξη δολοφόνη πολύ. Επίσης έχει όλα τα δορυφορικά συστήματα. Με τον καλό λόγο είσαστε. Ναι, γι' αυτό το φτιάξανε, γιατί όλοι θέλουν. Και πόσο κοστίζει το κτίνος? 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Και υπάρχουν 12 σαν κι αυτό, όχι μόνο ένα. Γιατί? Γιατί πολλές φορές όταν πηγαίνεις σε κάποια
εκδήλωση κάτι προκειμένου. Μοιράζονται να... στα 12. Όχι, δύσκολο, πηγαίνουν 2-3 διαφορετικά για να μην ξέρουν σε ποιο αυτοκίνητο είναι ο, πλανητάρχης προκειμένου να δεχτεί κάποιο τρομοκράτη. Για να προπλανήσουν του πιθανού τρομοκράτε. Α βάλουν μια λιμουζίνα πιο φθηνή. Ναι, πρέπει να είναι ακριβώς ίδια. Δεν γίνεται να είναι πιο φθηνή. Πώς θα ξεχωρίσει. Βάζει και σωσία του Ομπάμα μέσα. Μπορεί. Ναι, θα ξέρει τώρα ο άλλος, εάν το τζάμι... Φαντάζομαι ότι σε 1,5 εκατομμύριο που κοστίζει θα έχει και φημέ τζάμι. Δεν νομίζω. Έτσι, δεν φαίνεται τίποτα. Και το παίρνει μαζί του σε κάθε. Όταν πηγαίνει σε κάποιο ξένο κράτος, παίρνει τη λιμουζίνα τη συγκεκριμένη. Πηγαίνει με το αεροπλάνο. Τι, το βάζει στο αεροπλάνο και για εσά. 7 τόνοι μπαίνουν στο. Σε ειδικά αεροπλάνα που υπάρχουν, το μεταφέρουν στη χώρα που θα πάει. Όπου είναι καλεσμένος. Ταλαιπωρία να είσαι πρόεδρος της Αμερικής. Ταλαιπωρία. Μην βέβαια, βάλεις υποψηφιότητα, Γιώργο, ξανασκέφτου. Βέβαια, έχει βάλει ένας Έλληνας. Τι υποψηφιότητα. Όχι, έχει ένα παρόμοιο αυτοκίνητο. Ναι. Ο κύριος Βενιζέλος και η κυβέρνηση... Είχε παραγγείλει το οποίο κυκλοφορεί. Υπάρχει, είναι μία BMW. Ναι, παρόμοιο. Δεν είναι το ίδιο θωρακισμένο, το οποίο κοστίζει... Είναι λίγο πιο φτωχό. Λίγο πιο φτηνό, μόνο 750.000 ευρώ. Πράγμα. Έχει γίνει βέβαια ότι το θέμα αυτό έχει φτάσει και στη Βουλή, ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά αυτοκίνητα, ούτε 12 έχουμε εμείς εδώ, έτσι κι αλλιώς τον κύριο Βενιζέλο δεν τον χάνεις. Θέλω να πω ότι... Τον βρίσκεις. Τον βρίσκεις εύκολα. Στο γραφείο του στη Βουλή κάπου τον βρίσκεις. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και τον Στάθη. Για να δούμε πού είναι ο Στάθης. Στάθη, καλημέρα. Στάθη. Δεν μας ακούει. Στάθη, έχουμε μικρή καθυστέρηση μάλλον λόγω link. Καλημέρα από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Με τον κύριο Μεσουέρη εδώ πέρα. Ο άνθρωπος που το έχει ξεκινήσει, το έχει στήσει, το έχει οραματιστεί, το έχει κάνει πράξη. Πώς είστε? Ναι, καλά εσείς. Όλα καλά. Με φέρατε εδώ πέρα με έναν φίλο καινούριο να μου γνωρίσετε, να το πούμε έτσι. Ναι. Έναν δράκο. Ναι, είναι το δράκο του Κόμοδο. Είναι ένα ζώο που είναι ερπετό. Ναι, δεν ακούμε καλά το Στάθη, ούτε τον κύριο Ζων Ζακ Λεσουέρ, που είναι ο ιδρυτής του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Ελπίζω να μπορούμε να διορθώσουμε λίγο το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε και να ξανασυνδεθούμε, διότι θέλω το Στάθη να πάει μαζί με τον δράκο στο κλουβί, να τον δούμε από κοντά. Θέλουμε δύο να έχουμε drone plan τον δράκο. Ναι, το κοντρόλ αφού δεν μας ακούει ο Στάθης, για πείτε του λοιπόν να μπει μέσα στο κλουβί με τον δράκο, να έχουμε έτσι μία συζήτηση τέτα-τέτ. Αυτά είναι. Τώρα όμως πάμε να φτιάξουμε κοκτέιλ με λίγες θερμίδες, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό, χωρίς αλκοόλ, βέβαια για το κοκτέιλ για το οποίο βραβεύτηκε ο συγκεκριμένος καλεσμένος μας, τον οποίο θα καλωσορίσω σε λίγο, είναι το Skyfall. Τώρα τι είναι το Skyfall, δεν ξέρουμε, πάντως βραβεύτηκε και πήρε παγκόσμιο βραβείο. Αλεξία, θα έρθεις μαζί μου να φτιάξουμε κοκτέιλ. Βεβαίως, πάμε. Ωραία, πάμε. Παναγιώτης Γκοβάτσος, bartender, αυτή είναι η σωστή... Bartender, η σωστή ορολογία. Ορολογία, ναι. Όχι barman, bartender, γιατί barman, πολύ ναι, το... Barman, ναι, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, εσύ είσαι παγκόσμιος, τι λέμε τώρα, πρωταθλητής κοκτέιλ. Πήγαμε πρώτα στο Πανελλήνιο για να πας στο Παγκόσμιο. Πρέπει να βγεις πρώτα βέβαια στον Πανελλήνιο διαγωνισμό πρώτος, που έγινε το Φεβρουάριο στο Μετροπόλιτα στη Χορέκα. Ναι. Πρέπει να βγεις πρώτος στο Πανελλήνιο και μετά σε εκπροσωπεύεις τη χώρα σου στο Παγκόσμιο διαγωνισμό που έγινε στην Πράγα, στην Τσεχία. Ναι. Φέτος το καλοκαίρι είχαν 59 χώρες συμμετοχές. Και πήραμε θα τα την πρώτη τώρα θέση. Εδώ είναι καλά. Πράξη. Και Βασίλης Φωτιάς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες και εσύ. Λοιπόν, για εδώ Αλεξία, πάμε να δούμε το Skyfall βασικά. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Αυτό είναι το Skyfall, το βραβευμένο. Το βραβευμένο, μάλιστα. Έχουμε βάλει λικέρι βίσκου, βότκα με γεύση. Δοκίμασε εσύ, γιατί άμα πιω εγώ θα. Λέω να ξεκινήσουμε πρώτα. Δεν θα βγαίνει η εκπομπή εύκολα. Χωρίς αλκοόλ. Το οποίο τα φτιάχνουμε σε πολλά παιδικά πάρτι, αρέσουν στα παιδάκια, είναι και το πολύ σερβίρουμε. Έχει πολύ εξωτική γεύση, εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχει πάρα πολύ εξωτική είναι γεύση. Και η βάση του είναι ο υβίσκος, νομίζω. Λικέρι υβίσκου με βότκα αχλάδι, ναι. Βότκα αχλάδι. Ιδιαίτερο. Και νομίζω ότι κάνατε πάρα πολλές δοκιμές μέχρι να καταλήξετε στο συγκεκριμένο. Τουλάχιστον 50 διαφορετικά για να καταλήξω. Και ποιοι ήταν εκείνοι που επιλέξαν ότι με αυτό το κοκτέιλ θα συμμετέχει στο διαγωνισμό? Αυτό θα το κρίνω εγώ, το αποφασίζω. Απλά έχεις κάποιους χορηγούς που σου λένε ποια υλικά πρέπει να βάλεις, ποια brands, ποιες εταιρείες, από σιρόπια, πουρέδες, διάφορα. Και επιλέγεις, έχεις κάποιους όρους, δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω από κάποια ml.
Αλλά αυτό τι είναι, συγγνώμη. Αυτό είναι dragon fruit. Είναι ιδιαίτερο φρούτο. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Πού να το δείξω, εδώ. Dragon fruit. Είναι πολύ εντυπωσιακό για κάποιον. Να, έχει να κάνει με το δράκο που θα δούμε το στάθι σε λίγο. Στατικό ζωλικό. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε αυτό το. Εδώ, όπως είπαμε, λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα στο blender, το οποίο το σερβίρουμε σε αυτά τα, για να αρέσουν τα παιδάκια να είναι εντυπωσιακό. Το πίνεις έτσι σαν σφινάκι. Στα cubes. Στα cubes, ναι, λέγονται cubes αυτά. Το οποίο δεν έχει αλκοόλ. Έχει μέσα φρέσκο lime. Μπορούμε να το φτιάξουμε μαζί λίγο τώρα. Έχουμε σιρόπι τσιχλόφουσκας, το οποίο αρέσει και αυτό. Πού το βρίσκουμε αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Αυτό το βρίσκεις στις κάβες βέβαια, εδώ στην αγορά. Έχεις ακούσει εσύ, πρώτη φορά το ακούω γι' αυτό. Έχουμε passion fruit. Ναι. Τώρα τη δοσολογία πώς την ξέρουμε. Η αναλογία πάει 20 ml passion, 20 ml ροδάκινο έχουμε εδώ. Τώρα εγώ σας το κάνω για να φαίνεται έτσι λίγο... Η τσιχλόφουσκα. Η τσιχλόφουσκα είναι 20 ml lime και 20 ml σαμέρι να βάλουμε λίγο ακόμα να πάρει το κομματάκι. Βάλε, βάλε λίγο ακόμα. Και έχουμε χυμό goji berry εδώ, το οποίο είναι πολύ καλός και σε θρεπτικές ουσίες, δεν έχει, είναι αντικαρκίνο... Γόνο. Γόνο, ναι. Λένε, ναι. Λένε, ναι. Και είναι πολύ γευστικό κιόλας. Δεν πειράζει, βάλει και αυτό. Αν δεν έχουμε όμως στο σπίτι μας χυμό κοτζιμπέρι, με τι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε μπορούμε... για να το προσφέρουμε στα παιδάκια. Κοιτάξτε, μπορείτε να βάλετε ανανά, μήλο, κραμπέρι. Απλά αυτό, με αυτός ο συνδυασμός γεύσεως είναι πιο ωραίος, πιο θα έλεγα. Για να το λέει, το έχει δοκιμάσει πάρα πολλές φορές για να βρει ακριβώς την σωστή δοσολογία. Και βάζουμε και πάγο. Πάγω. Τώρα στο μίξερ βάζουμε κανονικά παγάκια. Βάζετε λίγο πάγο να μην γίνει πολύ σμούθι. Αυτό το κάνουμε στα event που κάνουμε βέβαια, για να είναι πιο εντυπωσιακό. Ναι. Τώρα στο σπίτι σας θα το κάνετε έτσι, απλά σε κάποιο παιδικό πάρτι, οτιδήποτε, επειδή έχουμε, δουλεύουμε σε μια εταιρεία που κάνουμε events, δεξιώσεις. Α, οι δύο μαζί. Μαζί με τον Βασίλη, ναι. Ποιο είναι το πιο έτσι, δημοφιλέστερο κοκτέιλ, ποιο είναι αυτό που ζητάνε πιο πολύ, Βασίλη? Συνήθως πίνουνε passion, αρέσει. Τα τροπικά, με πολλά φρούτα, ανανά. Γλυκόξινο. Ναι, πιο πολύ σου αρέσουν τα γλυκόξινα κοκτέιλ. Έχω δει ότι γενικά της μόδας είναι πολύ αυτά τα κοκτέιλ που είναι με passion fruit, lime και όλα αυτά. Ενώ παλιά ήταν πολύ της μόδας τα πιο γλυκά κοκτέιλ. Να βοηθήσουμε. Ναι, τώρα έχουν περάσει και τα αρωματίζουν τα κοκτέιλ και όλα με βότανα διάφορα. Πιο πολύ, δεν βάζουν το πιο πολύ φρούτα. Δεν βάζουν φρούτα τώρα. Βάζουν πιο πολύ βότανα. Βότανα, ε. Αυτό θα το αφήσουμε λίγο να καθίσει. Βασικά, όχι αυτό έτσι σερβίρεται, απλά βάλαμε πολύ πάγο. Θα βάλουμε σε ποτήρι. Ωραία, ας φτιάξουμε το άλλο. Ωραία, πάω να φέρω εγώ ένα ποτήρι, να το βάλουμε σε ποτήρι γιατί θα το δοκιμάσουμε. Θα το δοκιμάσουμε. Γλυκόξιμο. Βρήκα εγώ ένα ποτήρι και να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε. Α, το φτιάξαμε. Για να δούμε τώρα. Ας το βάλουμε στο ποτηράκι, δεν θέλει μάλλον σήμερα, ναι. Εσείς θα δοκιμάσετε αυτό καλύτερα. Αυτό να το χτυπήσεις λίγο λιγότερο, τώρα γίνει λίγο frozen. Και έχει πιο καλή ροή. Αχ, μυρίζει τέλεια, μυρίζει. Αυτό θα δοκιμάσω που μυρίζει τέλεια. Αυτό ναι, για να μπορείς και την εμπειρία σου να μας πεις αν θα αρέσει σε παιδάκι. Πάρα πολύ. Είναι κόξο, ναι. Ωραία, ωραία. Και είναι και λίγο... Έχει και λίγο... Ξινούλι. Ναι, είναι και λίγο ξινό. Τι άλλο θα φτιάξουμε? Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα κάτι μεγάλο. Έχει και έτσι ενδιαφέρον αυτό όνομα. Αυτό βάζουμε φρέσκο ρόδι, ναι. Αυτό λέγεται Geisha Roses. Γιατί λέγεται έτσι? Το ονομάσαμε τώρα έτσι επειδή βάζουμε... Το ψεκάζουμε με ροδόνερο. Στο τέλος αρωματίζουμε το ποτήρι μας με ροδόνερο. Ναι. Με τριαντάφυλλο γαρνίρουμε και έχει ένα χρώμα φούξια το οποίο το βγάλαμε έτσι Geisha Roses. Και ταιριάζει. Α, εσείς το βγάλατε έτσι. Ναι, αυτό είναι δικιά μας συνταγή. Πουλάει παραπάνω ένα κοκτέιλ όταν έχει και έτσι όνομα περίεργο. Εντάξει, σίγουρα το όνομα είναι λίγο. Αν είναι εντυπωσιακό, αν είσαι σαν πελάτη στο μπαρ και σου προτείνει κάποιο μπαρμαν γλυκόξινο, ξεκινάς πότε τι πίνει ο πελάτης. Κάποιο γλυκόξινο κοκτέιλ. Γλυκό. Και εδώ μετά... θα βάλουμε το dragon fruit. Εδώ σερβίρουμε με αποξηραμένο τριαντάφυλλο. Το βάζουμε πάλι φρέσκο λάιμ. Υπάρχει στο υπάρχει, ναι, υπάρχει. Θα αγοραστεί συγκεκριμένα. Ποια είναι η προέλευση αυτού του φρούτου, ξέρουμε? Αυτό έρχεται από το ρεπορτάζ κατευθείαν. Μου θυμίζει ένα φρούτο. Τι γεύση έχει, είναι σαν κιβί. Είναι
Όχι, σαν, δεν έχει τόσο ιδιαίτερη. Ναι, είναι σαν η εικόνα, σαν το ακτινίδιο βασικά, mm-hmm. αλλά δεν έχει την ίδια γεύση. Πολύ ωραίο είναι. Ακτινίδιο είναι, αλήθεια. Εδώ βάζουμε λίτσι, mm-hmm. το οποίο είναι ένα φρούτο τροπικό, πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Το έχει μάθει τώρα ο Έλληνας. Mm-hmm. Υπάρχει σε χώρες Ινδίας πιο πολύ και είναι, ναι, έχει λίτσι. Ένα ιδιαίτερο. Mm-hmm. Τα λίτσι, τα ξέρετε. Και σλέγει, ναι. Okay. Και το Edel Flower, το λικέρ, μπορείτε να το μυρίσετε αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο με βότανα. Mm. Ωραία. Λίγο από αυτό. Σίγουρο πάντως είναι ότι αυτό το κοκτέιλ έχει... Και τζιν για βάση. Πολλές μυρωδιές. Αυτό δεν είναι για παιδιά. Όχι, αυτό δεν είναι για παιδιά, αλλά αυτό είναι... Τώρα για μεγάλα παιδιά. Για μεγάλα παιδιά. Για μεγάλα παιδιά. Από θερμίδες πώς είναι όλα τα κοκτέιλ αυτά? Αυτό το συγκεκριμένο έχει χαμηλές θερμίδες. Mm. Έχει φρέσκο ρόδι. Ναι, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί και αυτά τα κοκτέιλ που ήταν παλιά της μόδας, τώρα δεν μου έρχεται κανένα. Τα κλασικά κοκτέιλ. Ναι. Αλλά αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί έχει ωραίο χρώμα. Είχαν και πολλές θερμίδες. Είχαν, γιατί είχαν κάτι κρέμες μέσα, κάτι μπανάνα. Βάσει το μπέιλιζ ή το... Ναι. Που είναι πιο ποτά, με περισσότερες θερμίδες. B52, τα παλιά που λέγανε. Αυτά, ναι. Το B52, αυτό το, ναι. Αυτό είναι το Gay Sarouses, λοιπόν. Αυτά που είναι φρέσκα, πολύ συστατικά. Αυτό είναι με φρέσκο ρόδι, είναι πολύ ωραίο το ποτήρι, είναι και ωραίο το χρώμα, είναι και ωραία η γαρνιτούρα, είναι mm-hmm. ό,τι καλύτερο. Ναι, σε προδιαθέτει. Μύρισε. Τέλεια μυρίζει. Και αυτό βασικά ψεκάζουμε και με το ροδόνυρο τώρα. Και παίρνει και τέλειο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι κιόλας και άμα σερβίρετε και έτσι. Νομίζω ότι λυπάσαι να το πιείς το όμορφο που είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι γενικά είναι και της μόδας πολύ ότι και σε παιδικά πάρτι και σε πάρτι ενηλίκων το να νοικιάζουν, ας πούμε, ένα μπαρ μαζί, ναι, με κάποιο bartender. Ναι. Αυτό κάνουμε εμείς. Ιδιαίτερα κοκτέιλ. Υπάρχει εταιρεία η Bartenders, ναι, η οποία είναι τη διοικεί ο Αχιλλέας Καραουλάνης. Mm-hmm. Αναλαμβάνουμε δεξιώσεις, γάμους, event, παιδικά πάρτι, οτιδήποτε αν θέλετε εσείς. Και είναι ένα εξοπλισμένο μπαρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα από το φρούτο, πώς το είπαμε αυτό. Dragon. Από το Dragon Fruit, σε λίγο θα πάμε στο Στάθη και το δράκο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάθε μέρα ένα παιδί εξαφανίζεται στην Ελλάδα. Άννα, Μπεν, Γιώργος, Άλεξ, Μαντλίν. Υποθέσεις που συγκλώνησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Σήμερα, η μικρή Μαρία των Φαρσάλων, ένα παιδί που ψάχνει τους γονείς του. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Μπράβο, Στέφανε! Καλά. Και τι ζητάμε, το Στάθη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, να τον δούμε με τον Δράκο. Στάθη, σε βλέπουμε και θα δούμε σε λίγο και τον Δράκο. Δεν μπήκε στο κλουβί με τον Δράκο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Δράκο του Κόμοντο. Ο οποίος σταματάει ή έρχεται κατά πάνω μας. Κανονικά θα σταματήσει. Ναι. Δεν θα έρθει απάνω μας. Είναι από την οικογένεια των Βαράνων. Mm-hmm. Τώρα ακολουθεί το target. Γιατί τους έχουμε εκπαιδεύσει, δηλαδή αυτό σημαίνει για αυτόν ότι κάποια στιγμή θα έρθει και το φαγητό. Είναι εκπαιδευμένο.
Πρόσεχε, Στάθη, μη σε μπερδέψει με το φαγητό. Βλέπω μια κινητικότητα πάντως. Μα συμπαθεί. Δεν ξέρω αν μα συμπαθεί, αλλά τέλος πάντων μια. Μία μικρή απόσταση. Λοιπόν, η Βαράνη και βεβαίως το δράκο του Κόμοντο που βλέπετε. Mm-hmm. Αυτός θέλει να τρώει το target τώρα. Μάλιστα. Κάπου έχει... Πόσο θα φτάσει αυτό σε μήκος? Αυτό θα φτάσει σε μήκος με αυτά τα 4 μέτρα και τα 80 κιλά. Λοιπόν, κάντε λίγο πίσω. Ναι. Αυτό το ζώο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Στη φύση κυνηγάει συνήθως ζωντανά θυράματα, είτε αυτά είναι μικρά ή μικρά. Ζει στην Ινδονησία, σε ένα αρχιπέλαγο νησιών που λέγεται... Από γλώσσα δεν βάζει μέσα ο δράκος. Τα νησιά του Κόμοντο. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι στη Φλόρες. Είναι ένα είδος που απειλείται. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν είναι ότι όταν ταγώνει ένα θύραμα, του μεταφέρει κάποια... Η κάμερα μπορεί να πάει λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Ναι. Του μεταφέρει κάποια βακτηρίδια, ναι. Οποία είναι δηλητηριώδης. Δηλαδή έχει μέσα στο στόμα του περίπου καμία 50 έως 60 διαφορετικά βακτηρίδια και μέσα σε ένα διάστημα περίπου 3-4 ημερών μπορεί το ζώο αυτό που είναι πληγωμένο θα πεθάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην τον έχει πιάσει το δράκο. Ας βγει λίγο η κάμερα πίσω. Ναι. Μπορεί να μην το έχει πιάσει, να είναι πληγωμένο, αλλά θα πεθάνει από την δηλητηρίαση που του μεταφέρεται μέσα από αυτά. Θα πεθάνει βασικά από σεπτισημία. Μάλιστα. Και αυτό το διήμερο ή τριήμερο, αν αυτό το ζαρκαϊδί, το αγριογούρουνο, έχει φύγει πληγωμένο, τον ακολουθεί από τις μυρωδιές. Τα παιδιά τι λένε, εντυπωσιάζονται πολύ με... Είναι εντυπωσιακό, διότι είναι ένα ζώπιο. Ναι, βεβαίως, εδώ στα ζωικά πάρκα δεν αναπτύσσουν όλα αυτά τα τυπικιλία των βακτηρίδιων. Έχουμε κάποια, δεν είναι δηλητηριώδες, με την έννοια ότι θα συνταγώσει και πέθαινες. Δεν είναι ένα φίδι, είναι μια κόμπρα. αλλά σίγουρα θα πρέπει βεβαίως αμέσως να πας, να κάνεις κάποια ένεση και να καθαρίσεις και την πληγή σου. Αυτά είναι, δεν είναι. Απλώς το ντάγωμα, επειδή όλα αυτά τα ζώα έχουν δόντια, όποια είναι μόλις ντάγωνει, τα δόντια είναι από προς το μέσα και σε πιάνει και βασικά εκεί που θα τραβήξεις το χέρι σου, λέμε ότι θα σκιστεί. Θα το γδάρει και εκεί είναι το αν θέλετε, η επικινδυνότητα αυτού του ζώου προς τους ανθρώπους. Αλλά δεν υπάρχουν ιστορικά, δηλαδή ιστορίες με το ότι σκοτώθηκε κάποιο άτομο από Κόμοντο Dragon. Και ζουν μόνο σε αυτή την περιοχή στην Ινδονησία. Πόσα χρόνια ζουνε? Τα Κόμοντο Dragon μπορεί να φτάσουν και τα 50-60 χρόνια ζωής. Και η γονιμοποίηση κάθε πότε γίνεται? Η γονιμοποίηση γίνεται κάθε 2-3 χρόνια. Αυτά τα συγκεκριμένα ζώα γεννήθηκαν στο ζωικό πάρκο του Ρότερνταμ. Μας ήρθανε πριν 9 μήνες. Είναι 2 αρσενικά. Είμαστε σε μια λίστα να πάρουμε κάποιες θηλυκές από άλλα ζωικά πάρκα όπου γίνεται μια έτσι επιτυχημένη αναπαραγωγή. Ωραία. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα πάμε στα δελφίνια. Θα σας αφήσουμε λίγο για να δούμε και πολύ πιο εντυπωσιακές εικόνες με τα δελφίνια. Και συνεχίζουμε. Ωραία. Θα με συγχωρεί ο δράκος, δεν θα τον επισκεφθώ. Από κοντά τουλάχιστον. Από πολύ κοντά, γιατί ευχαριστούμε και τον Στάθη και τον Γιώργο τον Κρυζία που μπήκανε μέσα στη φωλιά του δράκου. Και νομίζω ότι προς στιγμή είχα την εντύπωση, δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει, μάλλον θα το πω σε λίγο, είχα την εντύπωση ότι ο δράκος άρχισε και μπέρδευε λίγο το φαγητό του με τον Στάθη. Ο Στάθης ψύχρεμος. Ψύχρεμος, αλλά τον είδες, έκανε λίγο πίσω σιγά σιγά. Εντάξει. Το προειδοποίησε και ο άνθρωπος, ότι κάντε λίγο πίσω και στον καμεραμάν μας, αλλά και στο Στάθη. Τους είπε, κάντε λίγο πίσω. Ντρέπομαι που θα το πω. Θα είχα φύγει. Θα ήμουν έξω από τα κάγκελα. Στάθη, ήρωα! Λοιπόν, θα σε δούμε σε λίγο όταν θα δούμε το σοου με τα δελφίνια. Διότι δύο δελφινάκια
Από ό,τι με ενημερώνουν τώρα, μας περιμένουν. Είναι η μικρή Χλόη και ο μικρός Ερμής, είναι τα δύο δελφινάκια που θα κάνουν έτσι ένα σοου για μας σήμερα το πρωί ειδικά. Εγώ να σας θυμίσω ότι παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το πάρα πολύ ωραίο tablet PC με αυτό το υπέροχο χρώμα. Ένα tablet PC της εταιρείας Vivaco θα γίνει δικό σας αν πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz και θέλω να σας έτσι υπενθυμίσω ότι είναι απλή η χρέωση. Είναι κανονικό τηλέφωνο. Πάμε να βγάλουμε μια γραμμή, δεν έχουμε βγάλει γραμμή σήμερα, το παίρνω και αυτό μαζί. Άμα είναι να το δώσουμε κατευθείαν. Στέφανε. Εδώ δεν είναι η φωλιά του δράκου, αλλά εδώ θέλουμε να δώσουμε δώρο, το δώρο μας αυτό το ωραίο, πολύ ωραίο χρώμα, έτσι. Για να βγάλουμε την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Και να είστε πάντα έτσι λαμπεροί. Να είστε καλά. Το όνομά σας? Χριστίνα με λένε. Και από πού μας τηλεφωνείτε? Από την Κέρκυρα. Αχ, τι ωραία. Ωραία. Είστε έτοιμοι να παίξουμε το μουσικό quiz με τον Στέφανο? Φυσικά, ναι, ωραία. Πάμε. Σου δίνω πίσω, σου δίνω πίσω την αγάπη που δάνεισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω τη ζωή μου και εξοφλάμε. Να σου θυμίσω. Καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Μπράβο! Τέλεια. Μπράβο, Χριστίνα! Τέλεια, άψογα! Δικό σου! Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ! Θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα το tablet PC της Vivaco. Και πολύ ωραία! Και πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε τώρα να μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε γλυκά, διότι κοντά μας είναι ένας pastry chef. Μόνο η λέξη από μόνη της λέει ότι έχει να κάνει με ζαχαροπλαστική και όλα αυτά τα γλυκά-γλυκά πράγματα που μας αρέσουν, αλλά σε θερμίδες είναι λίγο ανεβασμένες. Απλά θα ξεκινήσουμε με τις μπάρες Δημητριακών που μας ζητάνε και πολλές φορές τα παιδιά μας. Δημήτρης Μακρινιώτης, πάστρι σεφ. Χρόνια πολλά κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Θα φτιάξουμε μπάρες Δημητριακών. Πάω εγώ εδώ για να αφήσω το πεδίο ελεύθερο, γιατί βλέπω εδώ το μίξερ και όλα είναι έτοιμα. Θα κάνουμε μπάρες Δημητριακών με αποξηραμένα cranberries, goji berry, τη νούμερο ένα υπερτροφή αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, που συνδέεται με τους μακροβιότερους ανθρώπους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και νομίζω ότι άμα το πακετάρουμε έτσι ωραία σε μια μπάρα Δημητριακών στα παιδιά, δεν θα καταλάβουν ακριβώς, και πολύ ότι τρώνε goji berry ή άλλο berry, γιατί άμα τους τα δώσεις έτσι δεν θα το φάνε. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ναι, να ξεκινήσουμε και να δούμε λοιπόν, και σε λίγο την καρτούλα με τα υλικά μας. Έχουμε βάλει στο μίξερ 250 γραμμάρια βούτυρο. Βάζουμε την καστανή μας ζάχαρη και το μέλι. 150 γραμμάρια από την καστανή ζάχαρη και 100 μέλι. Για πόσες μπάρες είναι αυτή η δόση? Αναλόγως αν είναι για παιδάκια ή για μένα. Περίπου, περίπου. Είναι σίγουρα για 15 μπάρες. Α, είναι 15 μπάρες. Ναι, ναι, είναι 15 μπάρες. Απλά υπάρχει ένα μικρό τυψάκι. Αν ξέρουμε ότι θα καταναλωθούν πολύ σύντομα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυγά που εγώ θα χρησιμοποιήσω και γίνονται πιο αφράτες. Τι εννοείς με σύντομα, δηλαδή πόσες μέρες? Μέρες. Δύο μέρες. Ναι. Αν θέλουμε να τις έχουμε σε ένα κουτί για μία εβδομάδα, τότε καλύτερα να μην βάλουμε τα αυγά μας. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Λοιπόν, τώρα εδώ ανακατεύεις το βούτυρο μαζί με το μέλι. Και τη μαύρη ζάχαρη. Και τη μαύρη ζάχαρη. Αφού δούμε ότι έχει αφρατέψει και μας βοήθησε και η θερμοκρασία από το στούντιο και είναι έτοιμο πολύ σύντομα. Ναι. Οπότε θερμοκρασία δωματίου. Ακριβώς. Προσθέτουμε σιγά σιγά τα αυγά. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία μου θυμίζει λίγο το κέικ που ξεκινάμε παραπλήσιο, με τη ζάχαρη. Παραπλήσιο. Το βούτυρο. Ωραία. Η ομογενοποίηση βλέπουμε έχει γίνει.
Ναι. Σταματάμε. Ωραία. Και θα ρίξουμε μέσα τη βρώμη, το μαύρο αλεύρι, τη σόδα και λίγη κανέλα. Τα έχουμε ανακατέψει αυτά από πολύ, πριν, ναι. Πολύ απλά, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα το να φτιάξουμε μπάρες δημητριακών μόνοι μας και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι καταπληκτικό. Να σου πω την αλήθεια και παίρνω έτοιμα γιατί τα παιδιά μου ζητάνε μπάρες. Έχω μάθει τώρα και την ξένη λέξη και λένε μπαρ, μαμά μπαρ. Και είναι και πολύ της μόδας. Δεν εννοούν τον μπαράκι, τον μπαρ, εννοούν την μπάρα δημητριακών. Και είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι αυτό πάρα πολύ της μόδας. Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Ανοίγουμε σιγά σιγά για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Με το που δούμε ότι πάει να γίνει ζύμη. Ναι. Το αφαιρούμε και ρίχνουμε μέσα cranberries. Ναι. Τώρα φαντάζομαι ότι αν δούμε ότι κάποια από αυτά τα berries δεν αρέσουν στα παιδιά μας, βάζουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να βάλουμε θέλουμε. Σταφίδες, ας πούμε. Ναι, αποξηραμένο ανανά, κάποιον άλλο ξηρό καρπό. Ναι, γιατί αυτά τα berries είναι και λίγο ξινά ή μαζί με το μέλι και αυτά δεν θα το καταλάβουν. Γιατί τώρα εμείς θέλουμε να τρώνε όλα αυτά που έχουν τις βιταμίνες και τα θρεπτικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν πρέπει να το καταλαβαίνουν και πολύ. Ίσως πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε σιγά σιγά τότε. Σιγά σιγά. Ναι, οι ποσότητες να μην είναι μεγάλες. Το ανακατεύουμε λίγο. Ναι. Ίσα-ίσα να ανακατευτεί λίγο. Ακριβώς. Η ζύμη δεν έχει σφίξει τόσο πολύ. Δηλαδή μην περιμένουμε κάποιο ζυμάρι πολύ σφιχτό. Ναι. Μπορούμε κάπως να την δείξουμε. Βεβαίως. Ωραία. Ωραία, εδώ. Να, δείτε το. Πάντως φαίνεται υγιεινό ήδη. Λοιπόν, έχουμε κόψει ένα χαρτάκι. Αναλόγως πόσο χοντρές θέλουμε να τις κάνουμε ή πόσα κομμάτια. Ναι. Μένα μου αρέσει να είναι πιο ψηλές, να φαίνονται στο μάτι λίγο καλύτερα. Ανακατεύουμε λίγο και με το χέρι. Φουσκώνει τώρα η ζύμη στο φούρνο ή όχι? Αφρατεύει πολύ λίγο λόγω της σόδας που έχουμε χρησιμοποιήσει και των αυγών. Όχι όμως να φουσκώσει, ναι. Δεν θα ξεφύγει. Κάποια μπάρ είναι πιο τραγανά και άλλα είναι πιο μαλακά. Του εμπορίου, ας πούμε. Ναι, του εμπορίου, ναι. Εκεί πέρα παίζουν πάρα πολλά συντηρητικά, παίζουν αυτή πολλά είναι βοηθητικά. Πιο αφράτη. Πιο αφράτη είναι αυτή μοιάζει με μπισκότο αφράτο. Α, ωραίο είναι αυτό. Ναι. Και πιο καλό για τα δοντάκια κιόλας. 100%. Α, οπότε δεν τα κάνουμε από τώρα σχήμα μπάρας. Όχι, όχι, το απλώνουμε. Θα σου δείξω αμέσως. Σαν ζύμη δηλαδή. Ακριβώς. Να ψηθεί και μετά το κόβουμε. Ακριβώς. Τρέχω εγώ τώρα. Έχω περιέργεια. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πατάμε καλά να απλωθεί. Πανεύκολο. Δεν είναι. Πανεύκολο, ναι. Και πάρα πολύ. Έχεις τα υλικά. Και πάρα πολύ γρήγορο. Λοιπόν, μισό λεπτό να βγάλω και τα γάντια μου. Πρέπει να τον προθερμάνουμε το φούρνο. Στους 180 τον έχω βάλει ήδη. Πάνω κάτω, αέρα. Ναι, ναι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Άμα έχουμε ένα εργαλειάκι, καλό είναι να προσπαθήσουμε να το πατήσουμε λίγο. Να έχει ίδιο ύψος, ας πούμε, ακριβώς. Παντού. Και αφού του δώσουμε το ίδιο ύψος, μια χαρά. Τώρα εδώ δεν θέλει πολύ. Είναι η θερμοκρασία. Είναι η θερμοκρασία που δεν βοηθάει. Και μετά το βάζουμε έτσι όπως είναι, το ταψάκι. Ακριβώς όπως είναι, στους 180, αυστηρά για 14 λεπτά. Μόνο. Ναι. Καλά, είναι και εύκολο και οικονομικό και γρήγορο. Και πάρα πολύ γρήγορο. Έχουμε κάπου να τα δούμε πώς είναι όταν είναι έτοιμα. Βεβαίως. Έχω εδώ πέρα μια πιατέλα έτοιμη. Ορίστε. Να το. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Εννοείται, για εσάς τα έχω. Ωραία. Ναι, όντως είναι μαλακό. Είναι αρκετά μαλακό. Τόσο όσο δηλαδή. Και αυτό τώρα είναι με το αυγό. Ναι, ναι. Και δεν προσθέτουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν δεν βάλουμε το αυγό. Δεν προσθέτουμε τίποτα άλλο. Ακριβώς την ίδια συνταγή. Απλά ίσως βγαίνει λίγο πιο τραγανό, είναι λίγο, πιο ναι, σκληρό. Είναι ε? Λίγο πιο σκληρό. Δεν είναι τόσο αφράτη. Ωραία. Λοιπόν, πάω τώρα εγώ από εκεί να φτιάξουμε το δεύτερο. Το γλυκό μας. Το γλυκό. Για τη γιορτή, ας πούμε, σήμερα έχουμε κάποιους καλεσμένους και θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ γρήγορο, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Γαλλικό σουφλέ. Ναι, μοελέ, ακριβώς. Αυτή τη συνταγή μου την έδωσε ο καλύτερος ζαχαροπλάστης του κόσμου για το 2011. Ποιος είναι αυτός, να μαθαίνουμε κι εμείς. Είναι ο Κριστόφ Ρεντόν, με τον οποίο είχα την τύχη να κάνω ένα σεμινάριο. Ναι.
μου έκανε δώρο αυτή τη συνταγή και εγώ την κάνω σε εσάς. Τώρα, τι και έχουμε βάλει εδώ? Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε βάλει 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, την οποία θα την κάψουμε. Με 125 γραμμάρια κουβερτούρα σοκολάτα, θα κάνουμε ένα πολύ ελαφρύ γκανάζ. Τι είναι το γκανάζ? Γκανάζ λέμε οτιδήποτε περιέχει σοκολάτα και υγρό. Το γκανάζ μπορεί να είναι... Ναι. Το γκανάζ μπορεί να είναι με γάλα, με κρέμα γάλακτος, ακόμα και με χυμό. Ωραία. 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 Οπότε θα το αφήνουμε λίγο να, ναι, να ζεσταθεί αυτό. Ακριβώς. Αφού ζεσταθεί, όλοι έχουμε στο σπίτι παγοκυψέλες. Ναι, σίγουρα. Θα βάλουμε το γκαναζάκι μας, ελπίζω να ζεστάθηκε αρκετά. Ναι. Έτσι δείχνει. Στην κουβερτούρα, ναι. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Πιο εύκολα να είναι η κουβερτούρα έτσι σε κομματάκια και να μην είναι... Ναι, 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 ναι. Λιώνει πολύ γρήγορα έτσι. Μας διευκολύνει δηλαδή. Πάρα πολύ. Καλά, οι μπάρες Δημητριακών είναι πάρα πολύ ωραίες. Σε ευχαριστώ. Θα φτιάξω. Ωραία, οπότε αφήνουμε να λιώσει αυτό. Κανονικά. Οπα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχει βγει δεν ακριβώς όπως θα θέλαμε, αλλά θα σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Για χάρη του χρόνου, λοιπόν, γεμίζουμε με τον γκανάζ μας. Και αφού... Και βάζουμε εδώ. Ακριβώς. Κόβουμε λίγο. Ίσα-ίσα δηλαδή για να μπορούμε να υπολογίζουμε... Ακριβώς, γιατί θα το χρειαστούμε για τη γέμιση, για τα μοελέ μας. Τι είναι το μοελέ? Είναι το γαλλικό σουφλέ. Α. Λοιπόν, ας πούμε ότι κάνουμε αυτό εδώ. Ωραία. Αυτό. Εντάξει. Και τοποθετούμε στην κατάψυξη. Ωραία, πάει αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα... Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ εύκολα. Θα ρίξουμε τα αυγά μας. Στο μίξερ πάλι. Μάλιστα. Εγκαινιάζουμε και το μίξερ μας σήμερα. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Αλήθεια? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Με τη ζάχαρη. Ωραία, βλέπετε κι εσείς στο σπίτι τα υλικά. Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Και αφού χτυπηθεί, ναι, θα πάρουμε το βουτυράκι μας, ναι, μαζί με τη σοκολάτα. Α, που το έχουμε λιώσει. Που το έχουμε λιώσει. Μπορούμε να το κάνουμε ή σε μάικρο ή σε μπεν μαρί. Αν έχουμε μάικρο είναι ακόμα προτιμότερο. Και γιατί πιο γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο και πολύ safe. Ανακατεύουμε να είναι έτοιμο. Ναι. Και εδώ έχουμε το αλευράκι μας με το baking. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλεύρι με baking powder και μετά βούτυρο αυτό. Με σοκολάτα, ναι, πρώτα ωραία. Το αλευράκι μας. Είμαστε έτοιμοι να φουσκώσουν τα αυγά. Αν σου είναι εύκολο, θα ήθελα να με βοηθήσεις. Ωραία. Τι? Να μου ρίχνεις σιγά-σιγά το αλεύρι εδώ μέσα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Το αλεύρι με το μπέικιν μπαίνει πριν τη σοκολάτα. Πριν τη σοκολάτα. Με το βούτυρο. Ναι. Γιατί η σοκολάτα με το βούτυρο μπορεί να μας κόψει τα αυγά από τη θερμοκρασία. Α, δεν το θέλουμε αυτό. Όχι. Ακριβώς. Τώρα αυτό. Και τώρα αυτό. Ωραία. Μπαίνει και σοκολάτα, η οποία δεν μπορεί να λείψει ασφαλώς το σουφλέ. Σε είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Γάλλοι. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι ακριβώς. Το σουφλέ θέλει την σοκολάτα του. Ωραία. Και άμα είναι και γαλλική η σοκολάτα, ακριβώς, ακόμα καλύτερα. Και τώρα... Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, αμύγδαλα. Αυτά, ναι, είναι για το τελώς. Αυτά είναι για τα φορμάκια μας. Θα σας δείξω αμέσως. Α, και αυτό μπαίνει πάλι εκεί, ε. Ναι, ναι.
μπορούμε, αν δεν έχουμε, ναι, με ένα κουτάλι. Δεν είναι κάτι. Mm-hmm, σωστά. Είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτό. Αυτό τώρα... Λοιπόν. Θα μπουν εδώ. Ακριβώς. Προαιρετικά, αν θέλουμε, mm-hmm, μπορούμε να βουτυρώσουμε λίγο αυτά τα φορμάκια και, ναι, να ρίξουμε λίγο αμύγδαλο φιλέ. Από κάτω, ώστε να έχει. Επειδή σας έχω ετοιμάσει με αμύγδαλο, mm-hmm, θα σας ετοιμάσω και χωρίς αμύγδαλο. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μία μικρή στρώση εδώ. Mm-hmm. Ωραία. Και παίρνουμε ένα κομμάτι γκανάς που είναι από την κατάψυξη. Είναι αυτό που είναι από την κατάψυξη. Ακριβώς. Για δείτε λίγο, περίπου το 1/3 γεμίζεται. Ναι. Ωραία. Ωραία. Και συμπληρώνουμε από πάνω, από να πάνω φτάσει μέχρι τα 2/3 της φόρμας. Ακριβώς αυτό, αν θέλεις να το δείξεις. Ωραία, εντάξει, τώρα έχει γεμίσει, νομίζω, απλά μπαίνει στη μέση αυτό που φτιάξαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Μπορώ να σου δείξω και ένα έτοιμο. Και από πάνω βάζουμε αμύγδαλο. Όχι, αν θέλουμε αμύγδαλο, το βάζουμε από βουτυρώνουμε εδώ πέρα και περνάμε το αμύγδαλο φιλέ. Να το δούμε και έτοιμο. Ναι, βεβαίως. Αυτό τώρα, να πούμε πώς το ψήνουμε. Αυτό το ψήνουμε 8 λεπτά αυστηρά. Στους 180 πάλι. 180 πάλι. Ναι. Λοιπόν, ρίχνουμε μια σταγόνα γκανάς. Ωραία. Για το γαβνίρισμα. Για το ντεκόρ. Ναι. Mm. Κάνουμε μια πινελιά. Να δούμε. Παίρνουμε και τα έτοιμα. Το μελέ μας. Με το αμυγδαλάκι. Ωραία. Και υποψιάζουμε ότι αυτό είναι για το ντεκόρ. Κόβουμε μερικά διάσπαρτα. Mm-hmm. Λίγη ζάχαρη άχνη. Τέλεια. Και αν είναι ζεστό, κάνοντας αυτό εδώ, το μοελέ μας μέσα τρέχει σοκολάτα. Ακριβώς. Αυτά είναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάθε μέρα ένα παιδί εξαφανίζεται στην Ελλάδα. Άννα, Μπεν, Γιώργος, Άλεξ, Μαγκλίν. Υποθέσεις που συγκλώνησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Σήμερα, η μικρή Μαρία των Φαρσάλων, ένα παιδί που ψάχνει τους γονείς του. Επιστρέψαμε να σας θυμίσω γρήγορα τα τηλέφωνα της εκπομπής στο 211-55-55-50 και ασφαλώς στις σελίδες μας στο Facebook και στο Twitter που είναι Magazino Life, μία λέξη. Μπαίνετε μέσα και μας βρίσκετε. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το θέμα της εβδομάδας. Αφορμή για αυτό η μικρή Μαρία των Φαρσάλων, ένα παιδάκι που βρέθηκε σε έναν καταβλισμό Ρωμά. Το κατάξαν αυτό το κορίτσι που έγινε πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο. Θέλω να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την κυρία Αντιγόνη Δήμα, κοινωνική λειτουργός από το Χαμόγελο του Παιδιού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα. Τον κύριο Γιάννη Κούρο, ψυχολόγο, για να δούμε και το κομμάτι αυτό που αφορά και τα παιδιά, αλλά και τους γονείς που χάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά τους και στις... Εντάξει, στις μισές ίσως περιπτώσεις τα ξαναβρίσκουν, αλλά θα τα συζητήσουμε και αυτά στην συνέχεια. Και τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον ιδιωτικό ερευνητή, ο οποίος έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με εξαφανίσεις παιδιών. Να πούμε ότι ξανά στο προσκήνιο το θέμα των παιδιών που εξαφανίζονται από το σπίτι τους με διάφορους τρόπους, είτε με τη γέννησή τους από το μευτήριο ή και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η ιδιαιτερότητα στην ιστορία, νομίζω, της μικρής Μαρίας είναι ότι βρέθηκε ένα παιδί με άγνωστους γονείς. Δηλαδή, ένα παιδί ψάχνει τους γονείς του και όχι οι γονείς ψάχνουν το χαμένο τους παιδί. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και εμείς ως Χαμόγελο του Παιδιού ήρθαμε αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση.
είναι και πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των αρχών όμως και του κόσμου. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχουμε λάβει δεκάδες χιλιάδες κλήσεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, από ανθρώπους που θέλουν να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στη Μαρία, θέλουν να κάνουν κάτι για τη Μαρία, αλλά και από γονείς από όλο τον κόσμο που για χρόνια ολόκληρα αναζητούν τα παιδιά τους και ζουν με την ελπίδα ότι η Μαρία μπορεί να είναι το δικό τους παιδί. Θα πούμε και γι' αυτό και θα πούμε και για την δράση του Amber Alert που συνδέεται με το χαμόγελο του παιδιού, που υπάρχει και αυτή η γραμμή, η ευρωπαϊκή γραμμή, που κινητοποιεί ένα ολόκληρο σύστημα, έτσι. Θα το πούμε και στη συνέχεια, που δουλεύουν μαζί η αστυνομία, η κοινωνική λειτουργή και γενικά άλλες πολλές υπηρεσίες που δεν γνωρίζουμε και γι' αυτό σήμερα θέλουμε να το μάθουμε. Θέλω όμως τώρα να πάμε να θυμηθούμε λίγο τις ιστορίες των παιδιών, εξαφανίσεις παιδιών που συγκλώνησαν. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το βίντεο. Κύριε Τσοκαλή. Πρέπει να πω το εξής, ότι οι ιστορίες που είναι λίγο λαμπερές, γιατί κάθε χρόνο χάνονται πάρα πολλά παιδιά. Και νομίζω ότι κάθε μέρα χάνεται και ένα παιδί. Περίπου. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι έχουν χαθεί πάρα πολλά παιδιά, αλλά οι ιστορίες οι οποίες έπαιξαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ λίγες, αυτό σχετίζεται, πιστεύω, με το πώς κινητοποιούνται ίσως οι γονείς, ίσως οι συνθήκες, όπως το συγκεκριμένο κοριτσάκι. Δεν είναι τα μόνα. Η κυρία ξέρει πολύ καλά από το χαμόγελο του παιδιού, δεν είναι τα μόνα παιδιά που έχουν χαθεί αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Όμως τα φώτα της δημοσιότητας πέσαν στο συγκεκριμένο παιδί. Γιατί, θα το εξηγήσουμε αργότερα. Να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Άννα, Μπεν, Γιώργος, Άλεξ, Μαντλίν. Πέντε ονόματα, πέντε ανεξιχνία στις υποθέσεις εξαφάνισης, πέντε οικογένειες που δεν έχουν σταματήσει λεπτό να αναζητούν τα παιδιά τους, που κάποιος ή κάποιοι αποφάσισαν να τους στερήσουν τόσο βία. Σε αυτές τις υποθέσεις που συγκλώνησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, προσθέστε άλλη μία, που κάνει το γύρο του κόσμου από την προηγούμενη εβδομάδα. Την υπόθεση της μικρής Μαρίας, του κατάξανθου κοριτσιού, που βρέθηκε σε έναν καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσαλα. Μόνο που αυτή η υπόθεση έχει μία διαφορά από τις προηγούμενες πέντε. Αυτή τη φορά, το παιδί αναζητά τους βιολογικούς του γονείς και όχι οι γονείς το παιδί. Με αφορμή τη Μαρία και την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης, ας θυμηθούμε μαζί εκείνα τα παιδιά που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ένα ίχνος πίσω τους, σαν να άνοιξε η γη και τα κατάπιε. Ή τουλάχιστον κάποιοι κίνησαν τα νήματα για να γίνει έτσι. Ο χορός των εξαφανίσεων στην Ελλάδα αρχίζει με την μικρή Ανούλα στις 19 Αυγούστου του 1981. Οι καθιερωμένες διακοπές της οικογένειας Τρανταφυλλίδη στο σκουτάρι της Μάνης μετατρέπονται σε φιάλτη όταν το πέμπτο παιδί της, η Άννα, μόλις 2,5 ετών, εξαφανίζεται από την παραλία. Ενώ έπαιζε με τα κουβαδάκια της, διέφυγε της προσοχής της μητέρας της και κατευθύνθηκε προς τα τροχόσπιτα. Αυτό ήταν και το σημείο που εφεάθηκε τελευταία φορά. Μερικοί από τους λουόμενους είναι απόλυτοι. Το παιδί δεν θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο του και ξυπόλυτο, αφού δεν υπήρχε άσφαλτος και ο δρόμος που υπήρχε ήταν γεμάτος αγκάθια. Βρέθηκαν κάποια ίχνη πολλαστικά. Αυτό το στοιχείο οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απαγωγή. Χρόνια μετά, ένα γράμμα από τη Γερμανία δημιουργεί φαντάσματα ελπίδες. Ο πατέρας της Άννας πεθαίνει χωρίς να μάθει τι απέγινε η κόρη του. Η οικογένεια, ακόμη και σήμερα, 32 χρόνια μετά, παραμένει στο σκοτάδι. 10 χρόνια μετά, στις 24 Ιουλίου 1991, η ΚΟΣ θα γίνει πρωτοσέλιδο, όχι μόνο στον ελληνικό, αλλά και στον αγγλικό τύπο. Ο μικρός Μπεν Νίνταμ, 21 μηνών, εξαφανίζεται από το χωριό Ηρακλής, όπου είχε πάει για διακοπές. Το μικρό ξανθό αγόρι ακολουθεί το θείο του και δεν επιστρέφει ποτέ στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Γίνονται συνέχεια έρευνες και η Βρετανική αστυνομία, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές, ανοίγουν τον φάκελο προσπαθώντας να εντοπίσουν κενά ή να αξιοποιήσουν καινούργια στοιχεία. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, παρουσία Βρετανών αξιωματούχων έγινε εξκαφή σε ένα οικόπεδο, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που διέμενε ο Μπεν, γιατί υποψιάζονταν ότι το παιδί είχε θαυτεί κάτω από το χώμα. Και αυτή η έρευνα δεν έφερε αποτελέσματα. Με αφορμή την υπόθεση της Μαρίας, η αδερφή του Μπεν ζήτησε από τη Βρετανική αστυνομία να γίνει τεστ DNA στην μικρή Μαρία, γιατί μπορεί να είναι κόρη του Μπεν. Αλλά και η μητέρα του δήλωσε στην εφημερίδα Sunday Mirror ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός Έλληνα το 1996, στον ίδιο καταβλισμό που εντοπίστηκε η Μαρία, ζούσε και ο Μπεν.
Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 1992, μία ακόμη εξαφάνιση γίνεται πονοκέφαλος για τις αρχές. Ο 10χρονος Γιώργος Παρασκευόπουλος είχε πάει διακοπές στον παππού και τη γιαγιά, στη Δήμητρα Γορτινίας. Ο παππούς είναι βοσκός και περνά τις περισσότερες ώρες στο βουνό. Μαζί του πάει και ο εγγονός του. Ο παππούς τον στέλνει μέχρι την πηγή για να γεμίσει δύο παγούρια με νερό. Είχαν περάσει αρκετές ώρες όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί εξαφανίστηκε. Τα παγούρια βρέθηκαν αργότερα σε ένα δύσβατο σημείο. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στην υπόθεση αυτή. 3 Φεβρουαρίου 2006, Βέρεια, βράδυ. Ένα παιδί, ο 11χρονος Άλεξ, επιστρέφει στο σπίτι του από την προπόνηση στο μπάσκετ. Δεν θα περάσει όμως ποτέ την πόρτα του σπιτιού του. Από την επόμενη ημέρα, οι φωτογραφίες του θα φιγουράρουν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Η σπαρακτική κυσία της μάνας, της Νατέλα, θα λυγίσει ακόμα και τους πιο ψύχρεμους. Οι αρχές, αλλά και οι ιδιωτικοί detective, θα επιδοθούν σε έναν αγώνα δρόμο για να εντοπίσουν το αγόρι. Η εξκαφή ενός σκοπέδου γίνεται σε ζωντανή σύνδεση, αλλά κανένας δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Η μητέρα συνεχίζει να κοιτεύει. Χιλιάδες πληροφορίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου και οι έρευνες δεν έχουν τέλος. Το 2009, το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων της Θεσσαλονίκης καταδικάζει 5 ανήλικους, 2 Έλληνες, έναν Ρουμάνο, έναν Αλβανό και έναν Βορειοϋπειρώτη, μετά την ομολογία τους ότι δολοφόνησαν τον Άλεξ. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν είναι αναμορφωτικές, όπως προστάζει η ελληνική νομοθεσία. 2 χρόνια αργότερα, το τριμελές πλημελιοδικείο καταδικάζει και τον παππού των δύο Ελληνόπουλων για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία. Αν και έχουν περάσει 7 χρόνια από εκείνη την εφιαλτική νύχτα, κανένας δεν κατάφερε να μάθει που βρίσκεται ο σώρος του Άλεξ. Και η μητέρα του συνεχίζει να διεκδικεί το αυτονόητο. Να μάθει που βρίσκεται το παιδί της. Έναν χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2007, άλλη μια ανατριχιαστική υπόθεση εξαφάνισης συγκλονίζει την παγκόσμια γνώμη. Η 4χρονη Μαντλίν Μακάν εξαφανίζεται από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε η οικογένειά της στο τουριστικό φέρετρο Πράγια Νταλούζ. Οι φωτογραφίες της, με τη χαρακτηριστική καφέ κοιλίδα στο εσωτερικό του ματιού της, κάνουν το γύρο του κόσμου με την ελπίδα κάποιος να την έχει δει κάπου. Ματέα. Το θέμα επανέρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη δημοσιότητα, με πολλούς μάρτυρες να δίνουν στοιχεία και πληροφορίες. Το θέμα όμως είναι ποιες από αυτές είναι έγκυρες. Τους τελευταίους μήνες η Βρετανική αστυνομία άνοιξε εκ νέου τον φάκελο αφού παρουσιάστηκαν καινούργια στοιχεία. Μία μαρτυρία ότι εκείνη την ημέρα ένας άνδρας προχωρούσε προς την παραλία και κρατούσε από το χέρι ένα κοριτσάκι που έμοιαζε στη Μαντλίν οδήγησε σε 41 πιθανούς υπόπτους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 15 Βρετανοί. Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιό τους χιλιάδες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ενώ εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι το παιδί είναι ζωντανό. Και φτάνουμε στο σήμερα και στην υπόθεση της Μαρίας που βρέθηκε στον καταβλισμό των Ρωμά στα Φάρσαλα. Είναι μια περίπτωση σαν τις προηγούμενες που εξιχνιάστηκε έστω και με αυτόν τον τρόπο ή είναι κάτι άλλο? Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι οι παιδιά ζουν τον εφιάλτη του να πέσουν σε ξένα χέρια. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μιας οικογένειας. Συγκλονιστικό. Θέλω να ρωτήσω κάτι εσάς, κύριε Κούρο. Για γονείς που εξαφανίζεται το παιδί τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε τώρα την ιστορία που υπάρχει από το 1981, η άλλη από τη δεκαετία του 90. Τι είναι αυτό που ψυχολογικά εσείς θα συμβουλεύατε έναν γονέα να συνεχίζει, να ελπίζει, να δεχθεί το γεγονός ότι ίσως δεν θα ξαναβρει το παιδί του? Πώς το χειρίζεστε? Κοιτάξτε, το κλασικό ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αυτό υπάρχει και καλά κάνει και υπάρχει. Παράλληλα όμως με αυτό, υπάρχουν και άλλες λύσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί απλώς να ψάχνει επί δεκαετίες με την ελπίδα. Χρειάζεται η ζωή να συνεχίζεται. Mm. Άρα αυτό που συνήθως συμβουλεύουμε είναι παράλληλα να συνεχίζεται και η ζωή με όποιο τρόπο είναι πρόσφορος και κατάλληλος για τους
για τον κάθε γονιό, για το κάθε ζευγάρι γονιό. Ναι. Από εκεί και πέρα, ότι αν δεν πάρεις κάποια απάντηση, νομίζω ότι δεν μπορείς ψυχολογικά να σταματήσεις να το αναζητείς. Και αυτό είναι και η ταλαιπωρία αυτών των γονιών, των τόσων χρόνων, που όπως ο ένας ο πατέρας έσβησε από την ζωή χωρίς να μάθει ποτέ τι απέγινε το παιδί του. Και αυτό σίγουρα δυσκολεύει αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά ή κάπως κανονικά. Και τώρα έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσούπελη, γι' αυτό λέτε, νομίζω ότι είναι και οι περιπτώσεις που έρχονται σε εσάς ή σε συναδέλφους σας, που θέλουν πέρα από τις αρχές που λειτουργούν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που είπατε. Να μάθουν το τι έγινε. Δηλαδή, γονείς οι οποίοι έχουν το ερωτηματικό, και μπορώ να σας πω την εμπειρία μου από την υπόθεση του Άλεξ με την Ατέλα, ναι, και τον Δημήτρη, αλλά και την υπόθεση με το παιδί που χάθηκε από το Μαρούσι, όταν κάποιος κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλησος αυτή τη στιγμή, σκότωσε το παιδί, καταδικάστηκε, αλλά δεν ομολόγησε ποτέ που βρίσκεται το πτώμα. Η κυρία Αλίκη, λοιπόν, η μητέρα του, μου λέει: «Κύριε Γιώργο, να μου πει που είναι, να ανάψω ένα κερί». Είναι τρομακτικό αυτό. Λέει, ξυπνάει η γυναίκα αυτή, όπως και η Νατέλα. Είναι ο πόνος της Νατέλας, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποίησε, είναι μια ευφιέστατη γυναίκα, συνειδητοποίησε ότι το παιδί της έχει χαθεί. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην ξέρει που είναι το παιδί της, αυτό που έχει απομείνει από το παιδί. Για τις περιπτώσεις τώρα, τώρα μας θυμίσατε κάποιες περιπτώσεις που τουλάχιστον τα στοιχεία δείχνουν την πιο άσχημη όλων των καταλήξεων. Είναι συντριπτικά τα στοιχεία ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Μιλάμε για και για τις περιπτώσεις που αναζητούν ακριβώς, ακόμα που δεν ξέρουν καθόλου τι απέγινε το παιδί. Όσο για τις περιπτώσεις που δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο, εκεί ο πόνος είναι τεράστιος. Δηλαδή, ξέρω γονείς που ξυπνάνε με την έννοια τι μπορεί να βρουν από το παιδί τους. Αν έχουν κάποια ελπίδα, και αυτό που είπε ο κύριος Κούρος πολύ σωστά, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, είναι γεγονός. Δεν μπορεί ένας γονιός να συνειδητοποιήσει και να δεχτεί. Και να δεχτεί μέσα του ότι το παιδί του δεν θα το δει ποτέ. Έχει την ελπίδα, απόδειξη και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση που ακούσαμε κάποια ρεπορτάζ για τον Μπεν. Ακούνε κάτι οι γονείς, ας πούμε, και θέλουν να το ψάξουν και είναι λογικό. Και νομίζω ότι το καλοκαίρι είχαμε και κάποιες ανασκαφές ξανά. Ακούσαμε τώρα ότι η αδερφή του Μπεν θέλει να κάνει τεστ DNA. Για να δει μήπως είναι παιδί του Μπεν. Δηλαδή η ελπίδα δεν θα σταματήσει. Μόνο όταν κλείνουν τα μάτια τους αυτοί οι άνθρωποι, τότε σταματάει και η ελπίδα. Είναι πολύ σωστό. Μα έτσι πως μπορούμε και μπορώ ή όλοι μας να αισθανθούμε ή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, είναι ότι μπορείς να τρελαθείς κυριολεκτικά. Να αισθάνεσαι ότι το παιδί σου αυτή τη στιγμή είναι σε άλλα χέρια, σε μια άλλη αγκαλιά, που μπορεί να είναι οι ίδιοι επιτίδιοι που το έχουν αρπάξει. Ή δεν ξέρεις τι έχει γίνει το παιδί σου. Και αυτό και αν παρατηρήσουμε από το ρεπορτάζ που είδαμε πριν από λίγο, ότι παιδιά τα οποία είναι λίγο λαμπερά, είναι πιο ευάλωτα στις αρπαγές. Βέβαια, εδώ δεν είναι αρπαγή της μικρής Μαρίας, αλλά σε παιδιά τα οποία... Τι εννοείτε, κύριε Τσούκαλη, και να το συζητήσουμε και μαζί, γιατί εσείς έχετε και όλα τα και στοιχεία, ότι ας πούμε τα ξανθά παιδιά, ακριβώς, που είναι... Στατιστικώς τουλάχιστον, κάποια λαμπερά παιδιά γίνονται πιο εύκολα λία σε διάφορες αρπαγές. Και θα πρέπει να πούμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά, χωρίς να είμαι ρατσιστής προς Θεού, έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην κουλτούρα των τσιγκάνων, αλλά θα πρέπει να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποια παιδιά τα οποία τα έχουν πάρει κάποιοι, είναι για αυτούς ένα κεφάλαιο, ένα εισόδημα μηνιαίο. Και δεν αναφέρομαι τη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαρίας, δεν την ξέρω την περίπτωση για να πω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά ξέρουμε παιδιά τα οποία τα έχουν πάρει, τα έχουν βγάλει στη Ζητιανιά, τα οποία φέρνουν ένα μεροκάμα. Σίγουρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε, και ζευγάρια. Τα οποία αγαπάνε πάρα πολύ. Που δεν μπορούν να κάνουν και παιδιά. Και καταλήγουν να κάνουν τέτοιο έγκλημα. Παρότι έχουν ακουστεί διάφορα για επιδόματα κτλ. Ενδεχομένως και εδώ να υπάρχει μια αγάπη στο παιδί. Παράλληλα όμως να βλέπαν και τα επιδόματα. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν είναι εξαφάνιση, εδώ είναι εμφάνιση ενός παιδιού που το βρίσκουμε και δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω ότι εδώ είχαμε τώρα την διαφοροποίηση. Και εδώ την παραβατικότητα. Και είναι και πρώτη φορά, όπως είπε και η κυρία Δήμα. Έχουμε μια παραβατικότητα, έχουμε κάποιες παραβάσεις του νόμου, διότι το παιδί αυτό το πήρανε, έγινε μια πλαστή υιοθεσία.
Ανεξάρτητα από όλες τις άλλες συμπάθειες που μπορούμε θα να σας δούμε. Ρωτήσω στη συνέχεια, έτσι, από τις υποθέσεις που έχετε αναλάβει, το πόσες φορές βρήκατε κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια απάντηση για τους γονείς. Εγώ τώρα θέλω όμως, κυρία Δήμα, να πάμε να δούμε πώς λειτουργεί το Amber Alert, mm-hmm. που είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί πόσα χρόνια. Είναι, παρουσιάστηκε από το χαμόγελο ναι. του παιδιού την 25η Μαΐου του 2007, mm-hmm. είναι 25 Μαΐου, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Mm-hmm. Με αφορμή θα σας πω την εξαφάνιση του Άλεξ, η οποία συγκλώνησε το Πανελλήνιο όπως mm-hmm. παρουσιάστηκε και στο βίντεο. Είναι επί της ουσίας το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών για εξαφανίσεις ανηλίκων, όμως για πολύ ανησυχητικές εξαφανίσεις mm-hmm. ανηλίκων. Ενεργοποιείται από το χαμόγελο, πάντα όμως κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας. Εμείς ήρθαμε στα γραφεία σας του Amber Alert, γιατί θέλαμε να μάθουμε πώς λειτουργεί όλο το σύστημα αυτό από τη στιγμή που εξαφανίζεται ένα παιδί και υπάρχει η ένδειξη ανησυχίας, γιατί αυτό είναι αυτό που σας ενεργοποιεί εσάς. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί το Amber Alert και θα επιστρέψουμε να ρωτήσουμε και την κυρία Δήμα. Το χαμόγελο του παιδιού. Amber Alert. Ένα παιδί εξαφανίστηκε. Εάν γνωρίζετε οτιδήποτε, καλέστε στο 100 ή στο 1056. Κάθε μέρα εξαφανίζεται ένα παιδί στην Ελλάδα. Αν και πολλοί φαντάζονται ότι τα παιδιά αυτά είναι αλλοδαπής καταγωγής, τα στοιχεία έρχονται να διαψεύσουν την άποψή τους. Από την εμπειρία μας και από τα στατιστικά μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που αναζητούνται στη χώρα μας είναι παιδιά ελληνικής καταγωγής. Όταν δεν μιλάμε για την ηλικιακή ομάδα 0 έως 6 ετών, που εκεί οι λόγοι είναι προφανώς ότι κάποιο παιδάκι έχασε τον προσανατολισμό του ή διαφύγει της προσοχής των γονιών, ή μπορεί να μιλάμε για περιστατικά γονικών αρπαγών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των περιστατικών, από 13 δηλαδή μέχρι 18 ετών, και το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων είναι η έλλειψη επικοινωνίας, οι σχέσεις με το άλλο φύλο, αλλά περισσότερο το μεγαλύτερο ποσοστό έχει να κάνει με τις σχέσεις στην οικογένεια. Οι εξαφανίσεις των παιδιών αποτελούν ένα μεγάλο κίνδυνο, καθώς είναι εκτεθειμένα σε καταστάσεις που δεν έχουν βρεθεί στο παρελθόν, συνοδευόμενα από μεγάλο άγχος και φόβο. Ισίως χειριζόμαστε πάνω από 100 περιπτώσεις, από 100 μέχρι 150, και κάποιες άλλες χρονιές τα ποσοστά ήταν ακόμη πιο υψηλά. Αυτό που είναι πολύ θετικό είναι το μεγάλο ποσοστό έβρεσης που υπάρχει στη χώρα μας. Ήδη για το πρώτο εξάμηνο του 2013, περισσότερο από το 95% των περιστατικών έχουν βρεθεί. Σύμμαχος στην έβρεση των εξαφανισμένων παιδιών είναι το Amber Alert Ελλάς, το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης και έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, το οποίο ενεργοποιείται από τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού με την έγκριση της ελληνικής αστυνομίας. Το 2006 και μετά από την πολύκροτη υπόθεση του Άλεξ, αναλάβαμε την ηθική υποχρέωση απέναντι σε κάθε παιδί που μπορεί να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, να πάμε στην Αμερική, να εκπαιδευτούμε, να πάρουμε την τεχνογνωσία, να τη φέρουμε στην Ελλάδα, να την προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα και να το λειτουργήσουμε. Έτσι, το 2007, ανήμερα της 25ης Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, παρουσιάσαμε επίσημα το Amber Alert Ελλάς. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ενεργοποιηθεί, και αυτές είναι, για παράδειγμα, η μικρή ηλικία του παιδιού, ή να υπάρχουν ενδείξεις ότι το παιδί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, να μιλάμε για μια απαγωγή από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Το σύστημα του Amber Alert δημιουργήθηκε το 1996 σαν παρακαταθήκη της 9χρονης Amber Hagerman, που απήχθη από έναν ενήλικα και μέσα στις 3 πρώτες ώρες δολοφονήθηκε. Τότε οι γονείς της αποφάσισαν να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να διακινήσουν άμεσα την πληροφορία της εξαφάνισης με σκοπό να τη βρουν. Μέσα από το δυστύχημα αυτό δημιουργήθηκε το Amber Alert, που λειτουργεί ήδη σε 24 κράτη-μέλη και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Όταν υπάρχει ένα περιστατικό εξαφάνισης και υπάρχουν υπόνοιες ή ενδείξεις ότι το παιδί αυτό μπορεί να έχει μεταφερθεί από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη, θα έρθουμε σε άμεση επαφή με την αντίστοιχη 116.000 και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αστυνομία, και όλοι μαζί
μέσω της συνεργασίας αυτής να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι φυσικά το να βρεθεί το παιδί. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν κάποιος ταξιδέψει με την οικογένειά του και φύγει από την Ελλάδα και πάει στην Πορτογαλία ή πάει στην Αγγλία, ξέρει ότι είναι ο ίδιος αριθμός, το 116.000, που χτυπάει σε μια αντίστοιχη, σε έναν αντίστοιχο οργανισμό στην άλλη χώρα, και εκεί υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα το βοηθήσει στην περίπτωση που εξαφανιστεί το παιδί του. Νομίζω πριν λίγο καιρό βρέθηκε ένα 5χρονο παιδάκι στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει βρεθεί, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί το παιδί είναι εκεί με την οικογένειά του και οι λόγοι της εξαφάνισής του ήταν τέτοιοι. Κάθε παιδί που δεν είναι κοντά στους γονείς του είναι σε κίνδυνο. Σε περίπτωση εξαφάνισης μπορείτε να καλείτε την Ευρωπαϊκή Γραμμή Εξαφανισμένων Παιδιών 116.000. Είναι δωρεάν, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Συνήθως τα παιδιά δεν είναι κρυμμένα σε κάποια γωνιά, αλλά περιπλανιούνται σε δρόμους και πλατείες. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε λίγο, διότι έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες που απεικονίζουν λίγο τις εξαφανίσεις που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2013. Να δούμε πόσα παιδιά εξαφανίστηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και τι παιδιά είναι αυτά, δηλαδή και οι λόγοι, και αυτά τα έχουμε όλα σε κάποιες κάρτες. Και πόσα βρέθηκαν έξω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα, κυρία Δήμα, μας δείχνει την σχηματική απεικόνηση ανακατηγορία εξαφάνισης. Μάλιστα. Να σας πω ότι βάσει των στατιστικών στοιχείων του Συλλόγου και της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000, εμείς το πρώτο εξάμηνο του 2013 λάβαμε 74 αιτήματα για αναζήτηση παιδιών. Από αυτά τα αιτήματα λοιπόν προκύπτουν αυτά τα στατιστικά. Βλέπετε ότι το υψηλότερο νούμερο ανήκει στις φυγές των εφήβων. Εδώ μιλάμε για εκούσιες φυγές, δηλαδή τα παιδιά στην εφηβεία ανοίγουν την πόρτα και φεύγουν. Θέλουν να δείξουν την αντίδρασή τους, θέλουν να πάνε να βρουν το φίλο τους, θέλουν να εκδικηθούν. Αλλά και πάλι οι γονείς ασφαλώς ανησυχούν και θέλουν να βρουν το παιδί τους. Οπωσδήποτε, γιατί τα παιδιά, παίρνοντας αυτή την απόφαση, δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ελοχεύουν εκεί έξω για αυτά. Το δεύτερο γράφημα το οποίο έχουμε είναι η σχηματική απεικόνηση εξαφανιστέντων παιδιών ανά ηλικία. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπατε και εσείς. Αυτό πηγαίνει ανάλογα, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στην εφηβεία. Στην εφηβεία, ναι, είναι τεράστια διαφορά. Βέβαια, όταν μιλάμε για εξαφάνιση παιδιών 0-6 ετών, ας πούμε, μιλάμε για αρπαγή. Δηλαδή, πολύ δύσκολα εκεί ένα παιδάκι. Μιλάμε για ανησυχητική εξαφάνιση για παιδί που μπορεί να έχει βρεθεί σε δημόσιο χώρο μαζί με τους γονείς και να χάσει τον προσανατολισμό του. Και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη εξαφάνιση για μας. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όταν εξαφανίζεται ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, μάλλον κάτι ανησυχητικό είναι, δηλαδή δεν ανοίγει την πόρτα και φεύγει να πάει να βρει τη φίλη μπορεί του. Μπορεί να χαθεί. Αλλά τα ποσοστά που έχουμε εμείς όσον αφορά τα μικρά παιδιά και τις αρπαγές καταγεγραμμένα, δεν έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και επίσημα από την αστυνομία αρπαγές παιδιών από τρίτα πρόσωπα. Οι αρπαγές αυτές που διαχειριζόμαστε, κατά κύριο λόγο, είναι γονικές αρπαγές. Λόγω διαζυγίου, λόγω διαφωνίας ενδοοικογενειακής κτλ. Ναι. Και όταν ο γονιός που θα πάρει το παιδί, θα χαρακτηριστεί η γονική αρπαγή μάλλον, όταν ο γονιός που θα πάρει το παιδί και θα εξαφανιστεί, του έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από τις δικαστικές αρχές. Βάσει των στατιστικών σας, τα παιδιά που εξαφανίζονται. Αν μου επιτρέπετε, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς γάμους με αλλοδαπές που έρχονται, έχουμε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα, βέβαια για μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν δηλωθεί και στο χαμόγελο του παιδιού. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε. Δηλαδή, έχω ζήσει περίπτωση όπου κάποια κυρία πήρε το παιδί γιατί ήταν σε διαμάχη με τον Έλληνα σύζυγο από τη Ρουμανία. Πήρε το παιδί και μάλιστα είχε πάει, υπάρχει ένα μοναστήρι έξω από το, από το Βουκουρέστι, όπου ήταν κλεισμένη εκεί μόνο και μόνο γιατί καταλάβαινε ότι κάποια στιγμή υπήρχαν τα εντάλματα ή θα την εντοπίσουν. Βέβαια, θα συμφωνήσετε μαζί μου να μην το θέσουμε μόνο ότι είναι θέμα, ας πούμε, των γυναικών. Όχι, βέβαια. Μπορεί έχει και συμβεί και με άντρες. Έχει συμβεί και με Σύριο, Μουσουλμάνο, ο οποίος πήρε το παιδί του και εξαφανίστηκε. Το οποίο παιδί, ο Ματέο, αναζητείται ακόμα. Υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ότι βρίσκεται στη Συρία. Παρ' όλα αυτά, επίσημα η ελληνική πρόσβαση και εκεί. Και η συνεργασία με τη διακρατική συνεργασία.
Στη μαμά του πάντως δεν έχει επιστρέψει. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Για πείτε μου κάτι, σε ποσοστό εξαφανίζονται περισσότερα κορίτσια ή αγόρια, ή είναι το ίδιο? Περισσότερα κορίτσια. Περισσότερα όταν κορίτσια. Μιλάμε ιδιαίτερα για τις φυγές, τα κορίτσια είναι αυτά που παίρνουν πιο εύκολα την απόφαση να ανοίξουν τον την πόρτα εφήβων, και να φύγουν. Τον εφήβων, ναι. Όσο αφορά τα μικρά, τα παιδιά, δεν μιλάμε για αρπαγή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά mm-hmm. ανάμεσα στα δύο φύλλα. Στις φυγές όμως τα κορίτσια είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Κύριε Κούρο, να πάμε και τώρα στην εξέλιξη που θα μπορεί να έχει μια υπόθεση. Ας πάρουμε τώρα ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε χέρια ξένων, όμως τα μάτια του θεωρεί ότι είναι οι γονείς του. Και ξαφνικά έρχεται ο εισαγγελέας, έρχεται η αστυνομία, έρχονται οι αρχές, έρχεται το χαμόγελο του παιδιού και παίρνει το παιδί αυτό από το φυσικό του περιβάλλον, το οποίο νόμιζε ότι είναι το οικογενειακό του, και το πάει σε δύο ανθρώπους που μπορεί να είναι οι βιολογικοί του γονείς, αλλά στα μάτια του παιδιού αυτό είναι δύο ξένοι. Πώς μπορεί να εξηγήσει σε ένα παιδί ότι ξαφνικά αυτοί οι γονείς με τους οποίους ζούσες τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν είναι οι γονείς σου και η μαμά και ο μπαμπάς είναι άλλοι? Ναι, καταρχήν αυτό έχει πάρα πολλές πλευρές και πάρα πολλά ενδεχόμενα. Αλλά απλουστεύοντας τα γενικά, mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι αν το παιδί φύγει από ένα περιβάλλον που δεν ένιωθε πολύ ευχάριστα και ξαφνικά βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί του, το ρωτάνε, του δίνουν στοργή, του προσφέρουν πράγματα χωρίς ανταλλάγματα, εκεί βέβαια το παιδί νιώθει αμέσως πιο στοργικά, mm-hmm. προσαρμόζεται εύκολα, επικοινωνεί πολύ ευχάριστα, γιατί ξέρετε τα παιδιά, δεν είναι μόνο οι γονείς ή οι μεγάλοι που υιοθετούν, και τα παιδιά υιοθετούν. Ναι. Δηλαδή ένας μεγάλος που είναι φιλικός και του αρέσει και του προσφέρει μια ευχάριστη επικοινωνία και ό,τι άλλο. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό βοηθάει, μα τα παιδιά είναι και πιο μικρά σε ηλικία που δεν ακριβώς, καταλαβαίνουν ακριβώς. και τόσο πολύ και η μνήμη τους δεν είναι τόσο... Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, η μνήμη τους, ξέρετε, εάν έχουν υποστεί κάποιες έτσι βίαιες συμπεριφορές από mm-hmm. ανθρώπους που έμεναν ναι, και ναι. θεωρούσαν γονείς, αυτό δεν ξεχνιέται, και όταν βρεις κάτι διαφορετικό και δεις την mm-hmm. αντίθεση, ότι μα εδώ δεν είναι γονείς μου, αλλά μου φέρονται πιο καλά. Συνηθίζεις το αναγνωρίζει καλύτερα. Το παιδί. Mm. Το αναγνωρίζει. Κύριε Τσούκαλη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι από τις υποθέσεις που έχετε αναλάβει, πόσες είχαν θετική εξέλιξη και αίσιο τέλος? Το 70 με 75% είχαν θετική εξέλιξη. Αλλά θα ήθελα, αν έχουμε λίγο χρόνο, σας να πούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν τα φώτα πέσουν πάνω στην υπόθεση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να φανούν χρήσιμοι mm-hmm. και μπορούν να σου πούν οτιδήποτε, να σε παρασύρουν. Ή νομίζουν ότι μπορούν να φανούν χρήσιμοι. Ναι. Δηλαδή, στην υπόθεση του Άλεξ, παράδειγμα, είχαμε πληροφορίες που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Ίσως στο χαμόγελο του παιδιού το αντιμετωπίζεται αυτό. Δηλαδή, από αυτούς που τηλεφωνούν, οι περισσότεροι δεν έχουν πραγματικές πληροφορίες ή νομίζουν κάτι. Ναι. Και αυτό δημιουργεί έναν αποπροσανατολισμό τεράστιο. Και λίγο τις αρχές και δυσκολίες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τις πρώτες μέρες με την υπόθεση του Άλεξ μας ταλαιπωρούσαν στη Γλυφάδα, μας ταλαιπωρούσαν παντού, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε κανένα παιδάκι να μην φύγει μακριά από τους γονείς του, και τουλάχιστον υπάρχει μία μέθοδος που συνεργάζονται 24 κράτη αυτή τη στιγμή για το Amber Alert. Γιατί είναι οι 116.000, αυτή mm-hmm. που είπα, η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα mm-hmm. παιδιά που αναφέραμε νωρίτερα, που αυτή τη στιγμή τη λειτουργούν 27 χώρες στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι θετικό, τουλάχιστον υπάρχει μια γρήγορη ενεργοποίηση όλων των αρχών και έτσι οι πιθανότητες το να βρεθεί γρήγορα ένα παιδί είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί οι πρώτες ώρες είναι και πιο σημαντικές. Ακριβώς. Το θέμα είναι να βρεθεί γρήγορα ένα παιδί, γιατί όσο περνάει ο καιρός και περνάνε τα χρόνια, γίνεται και πιο δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, συγγνώμη που. Γιατί μετά δεν υπάρχει. Να συμπληρώσω, η διάρκεια είναι που δημιουργεί τα ψυχικά τραύματα. Κάτι που δεν διαρκεί πολύ, πιο εύκολα αντιμετωπίζεται, πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο γνωστός επιχειρηματίας Στίβ Κακέτσης σε έναν απολογισμό ζωής. Καλός μπαμπάς ήσουν, να. Εγώ ήμουν καλός χορηγός.
Αυτή που μεγάλωσε το παιδί είναι η Κατιάνα. Σε οφείλω πολλά. Από την Εράιδα και την Κατιάνα Μπαλανίκα έως τη φυλακή και την Άντζελα. Όταν με βάλανε στη φυλακή, τι έπρεπε να ήμουνα, αδάμαστος, ξέρεις, σίδερο. Μπεμπιλίνο έβαλα, αδελφέ μου. Αύριο στο μαγκαζίνο Live. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Ακριβώς. Πάμε γρήγορα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, γιατί μας περιμένει ο Στάθης με τα δελφίνια, την μικρή Χλόη και τον μικρό Ερμή. Στάθη. Καλημέρα πάλι εδώ από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είμαστε εδώ με τον κύριο Λεσουέρ δίπλα μας και με μια κυρία που θα μου συστήσετε. Η κυρία είναι η Χλόη, είναι 8 χρονών. 8 χρονών. Μπορώ να την ακουμπήσω? Μπορεί, σε ποιο σημείο? Εδώ. Εδώ να την ακουμπήσετε. Χλόη μου, τι κάνεις? Είναι πολύ ήρεμη, βλέπω. Είναι πολύ ήρεμη η Χλόη, ναι, βεβαίως. Πείτε μας για τα δελφίνια εδώ πέρα, γιατί τα παιδιά έρχονται συνέχεια για να τα δουν. Ναι. Έχει εντυπωσιαστεί πολλοί κόσμος. Εμείς έχουμε δελφίνια. Αυτά τα δελφίνια που φιλοξενούμε εδώ είναι όλα γεννημένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, δηλαδή σε άλλα δελφινάκια. Πιο συγκεκριμένα, η Χλόη γεννήθηκε στο Θαλάσσιο Μουσείο της Λιθουανίας και όλα τα άλλα δελφίνια, εκτός από δύο μικρά που γεννήθηκαν εδώ. Και τα σημεία φιλοξενούμε στα δελφίνια. Τι τρώνε τα δελφινάκια, πολλά ψάρια? Τα δελφίνια τρώνε ψάρι, βεβαίως, και καλά στη φύση καμιά φορά και καλαμάρι. Τρώνε πολλά ψάρια, η Χλόη τρώει 6 με 7 κιλά την ημέρα. Πόσο πολύ? Βεβαίως. Μάλιστα, και μου είπατε ότι βγάζουν και ήχους, ακούμε και απέναντι τα υπόλοιπα. Ναι, αν θέλει η κάμερα να κοιτάξει από εδώ. Ναι, βεβαίως. Κιμ, βλέπεις τι σας δείχνουμε σήμερα, έτσι? Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι το τρόπο με το οποίο τα αδελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους. Τι λένε τώρα, δηλαδή, επικοινωνούν? Κοιτάξτε, να πούμε όμως ότι η επικοινωνία των αδελφινιών, αυτό που ακούσατε, ακούγεται και κάτω από το νερό, βεβαίως, και επικοινωνούν και στην επιφάνεια καμιά φορά. Λοιπόν, και η επικοινωνία γίνεται όχι από το στόμα, μπορεί το στόμα να ανοιγοκλίνει, αλλά... Ο ήχος βγαίνει από πάνω, ε? Από εδώ αναπνέουν και από εδώ βγαίνει και ο ήχος. Βλέπω συνέχεια το βρέχετε. Για ποιο λόγο? Όχι, απλώς έτσι. Καμία σχέση. Απλώς το βρέξα. Για να είναι πιο ρεαλιστέρι. Δεν έχει πρόβλημα. Τι παρακολουθούν εδώ που έρχεται ο κόσμος? Θα πάρουμε μια εδώ έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά δείχνουμε στον κόσμο ότι μαθαίνουν για τα δελφίνια, γιατί κανένας δεν ξέρει για τα δελφίνια. Το μόνο που ξέρει είναι καμιά φορά που βλέπει ένα δελφίνι και στο Αιγαίο ταξιδεύοντας από μια απόσταση. Και εντυπωσιάζεται. Μαθαίνει ότι τα δελφίνια είναι θηλαστικά, μαθαίνει πώς αναπνέουν, μαθαίνει τι τρώνε, πώς κολυμπάνε, γιατί πηδάνε. Και όλες αυτές τις συμπεριφορές που μαθαίνουν, τα δελφίνια τα κάνουν μπροστά στο κοινό και βοηθάει στην επιμόρφωση και τη γνώση για αυτά τα ζώα. Αυτό που με ρώτησαν και πριν να έρθω εδώ πέρα, τα παιδιά στο πλατό και η Κιμ, γιατί μας αγαπάνε τόσο πολύ τα δελφίνια, γιατί δέχονται τα χάδια μας τόσο πολύ, είναι δίπλα μας? Τα δελφίνια καταρχάς είναι πάρα πολύ κοινωνικά ζώα. Λοιπόν, στη φύση δεν έχουν δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από κοντά. Έχουν άλλα ερεθίσματα. Εδώ στο ελεγχόμενο περιβάλλον τους αρέσει φοβερά αυτή την επαφή. Είναι μια περιέργεια που έχουν τα δελφίνια συνεχώς. Και όντως υπάρχει αυτή μια πολύ στενή σχέση με τους εκπαιδευτές, με τους ανθρώπους που ασχολούνται μαζί τους. Πόσο κιλά θα φτάσει η Χλόη?
Η χρόνια στιγμή έχει ξεπεράσει τα 220-230 κιλά, σαρά, έτσι. Πόσα κιλά είναι η Χλώη τώρα? Περίπου 180-190. Ναι, ωραία. Είναι λίγο φαγανούλα. Ναι, ναι, αλλά θα φτάσει. Όσο μεγαλώνουν αυτά τα ζώα σε ζωικά πάρκα, έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να ζουν και 50 χρόνια. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε κάτι? Α, βλέπω ήρθε και μία φίλη της. Φίλος της τι είναι? Είναι ο Ερμής. Ο Ερμής. Ο Ερμής είναι αρσενικός. Αν θέλετε να δείτε... Ναι, να δούμε κάτι έτσι να κάνουμε. Να δούμε τζόμπ, σάρα. Ένα απλό, έτσι. Θα δείτε τώρα. Ένα απλό. Παρακολουθήστε την Χλώη. Αυτό μας έκανε. Αυτό είναι. Μπράβο στη Χλώη. Ξανά έρχεται. Ξανά έρχεται η Χλώη. Βέβαια αμείβεται εδώ. Γι' αυτό που έκανε. Μας έκανε ένα ωραίο jump. Είναι η ώρα που τρώνε. Εμείς τους ταΐζουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το ψάρι χύμα μέσα στην πισίνα, διότι θα σαπίσει, θα το παίξω, θα το τρώνε. Οπότε βασίζεται σε εμάς για τη διατροφή της. Τι άλλο κάνουμε? Τα δελφίνια μας απασχολεί πάρα πολύ η υγεία τους. Mm-hmm. Είναι βεβαίως ένα σημείο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε κατά πόσον ένα δελφίνι είναι υγιής ή όχι, mm-hmm. εκτός από τη συμπεριφορά, και ακόμα εκεί είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Οπότε αυτό μια φορά το μήνα περνάνε από κάποιο check-up. Ένα check-up παίρνουμε από το φυσικήρα, τους κάνουμε αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Βλέπετε και φυσάει, έχουμε ένα, και βάζουμε σαν τζαμάκι, να το πάμε στο μικροσκόπιο να δούμε αν πάει καλά τα πνευμόνια. Τα ζυγίζουμε, βγαίνουν έξω σε μια ειδική ζυγαριά και όποτε θέλουμε, με αυτή την απλή κίνηση που κάνω τώρα, ναι, θα μας δώσουν την ουρά τους. Για να δούμε τι σημαίνει. Και στην ουρά υπάρχει μία φλέβα που περνάει. Έχουν μάθει, δεν είναι ανάγκη να κάνουν νάρκωση για να πάρεις αίμα. Και παίρνουμε αίμα από τη Χλώη. Μάλιστα. Εδώ έχει το κτηνίατρος μας, παίρνει αίμα. Και αυτό είναι. Επίσης, μπορείτε να δείτε εδώ και αυτό το εξηγούμε και στους επισκέπτες, να είναι μέρος, αν θέλετε, του επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού αυτού πρόγραμμα. Τη διαφορά μεταξύ θηλυκιά και αρσενικά. Η θηλυκιά έχει δύο μικρές σχισμές εδώ που είναι φυλές μέσα. Έτσι, εδώ είναι τα σεξουαλικά όργανα, όπως το ίδιο έχει και ο αρσενικός. Αλλά η θηλυκιά έχει δύο γραμμές. Και μέσα είναι οι θηλές που... Γιατί θυλάζει, είπαμε, είναι θηλαστικό. Θυλάζει το μωρό. Βλέπετε, δεν μασάει, το δελφίνι δεν μασάει ποτέ, τρώει ολόκληρα τη λία του, το ψάρι, το πιάνει, απλώς τα δόντια τα χρησιμοποιεί να το πιάνει και καταπίνει ολόκληρα. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, έτσι κλείνοντας και να σας αφήσουμε με αυτές τις εικόνες, μπορούμε να δούμε κάτι, ναι, να κάνουμε έτσι. Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε, να τους βάλουμε να... Τι θα κάνουμε, Σάρα, Ακούγονται και διάφορα, αλλά δεν με τα έχεις δει. Μας έχει κάνει μπάνιο, έτσι. Αυτό. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στα παιδιά στο πλατό και στην Κιμ και θα τα πούμε. Και εμείς εσάς. Έτσι, εδώ με την παρέα μας εμείς. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Αχ, ωραίες εικόνες. Πανέμορφα. Ωραίες εικόνες. Καλήθηκαμε όλοι μας. Το ζήσαμε. Το ζήσαμε και εμείς και το είδατε χαρήκαμε. Είδατε όμως πως έχουν μάθει, ακόμα και το πως προσεγγίζουν τους εκπαιδευτές για να τους πάρουν το αίμα, για την εξέταση, η ρουτίνα, για να δουν αν τα δελφινάκια είναι καλά. Και όντως πρέπει να πω ότι το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο εκεί έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον για τα ζώα εκεί και για τα δελφίνια, που νομίζω ότι δεν μετράνε πολλά χρόνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Νομίζω εκεί γύρω στα τρία χρόνια βρίσκονται εκεί. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο γνωστός επιχειρηματίας Στίβ Κακέτσης σε έναν απολογισμό ζωής. Καλός μπαμπάς ήσουν, να. Εγώ ήμουν καλός χορηγός. Αυτή που μεγάλωσε το παιδί είναι η Κατιάνα. Σου οφείλω πολλά.
από την Εράιδα και την Κατιάνα Μπαλανίκα έως τη φυλακή και την Άντζελα. Όταν με βάλανε στη φυλακή, τι έπρεπε να ήμουνα, αδάμαστος, ξέρεις, σίδερο. Μπεμπιλίνο έβαλα, αδελφέ μου. Αύριο στο μαγκαζίνο Live. Λοιπόν, και παιδιά, τελειώνει η ώρα μας. Πώς πέρασε αυτό το 2 ώρο σήμερα. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Πέρασε. Λοιπόν, μην ξεχάσετε όμως και εσείς και εσείς σήμερα το βράδυ να αλλάξετε την ώρα. Ναι. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Θα το έχουμε ξεχάσει. Θα μέχρι κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Τι να κάνουμε, δε. Θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Κάτσε, αν εσύ δεν γυρίσεις το ρολόι πίσω, εσύ αύριο θα αργήσεις στην εκπομπή. Όχι, θα έρθω στην ώρα, αλλά θα κερδίσω μία ώρα. Θα έρθει μία ώρα νωρίτερα. Α, θα έρθει μία ώρα νωρίτερα. Όχι, δεν θα έρθω μία ώρα. Θα κερδίσω μία ώρα ύπνο. Σωστά. Οπότε εντάξει. Εντάξει, θα... 10 η ώρα θα είμαστε αέρα. Πάμε, δεν ξέρω, βάλτε το ρολόι μπρος, πίσω, κάτω, ό,τι θέλετε. 10 η ώρα θα είμαστε εδώ. Σας περιμένουμε αύριο, Κυριακή. Έτσι, να πιούμε το καφεδάκι μας, να συζητήσουμε τα θέματά μας που έχουμε ετοιμάσει για σας και είναι πολλά, να μαγειρέψουμε και να χορέψουμε. Αύριο θα χορέψουμε, θα το γλεντήσουμε αύριο εδώ. Γι' αυτό έτσι θα κλείσουμε και σήμερα μουσικά, Στέφανε. Σας περιμένω αύριο. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις τσάρκες μου με γιοταχή. Θέλω τις μάσες μου, θέλω τις φούμες μου, θέλω τις ξάπλες μου στην εξοχή. Θέλω τα λιώτικα και τα απίθανα και τα παράξενα που έχει ζωή. Θέλω τα γλέτια μου και τα ξενύχτια μου, θέλω τα όργανα ως το πρωί. Και τα παράξενα που έχει ζωή. Θέλω τα γλέτια μου και τα ξενύχτια μου, θέλω τα όργανα ως το πρωί. Έτσι. Καλαμπούρια μου, τη σαχλαμάρα μου να την εμπώ. Θέλω τα χάδια μου.